Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι σε αυτό το θέμα σήμερα που θα ασχοληθούμε έχει να κάνει με τη διεθνή θέση της Ελλάδας. Έχουμε πει, για το ζήτημα του χαρακτήρα του πολέμου, αλλά δεν θα φτάσει ο χρόνος. Να το αφήσουμε λιγάκι για να, το πούμε, να μιλήσουμε σε άλλη διάλεξη για το χαρακτήρα του σύγχρονου πολέμου. Πώς παράγεται στην ουσία από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα. Δεν είναι ο ίδιος πόλεμος, ούτε τα χαρακτηριστικά του πολέμου όπως το ξέραμε παλιά, αλλά να περιορίσουμε, να καταλάβουμε καταρχάς τη διεθνή θέση της Ελλάδας και τον τρόπο που έχει υποβαθμιστεί τις δεκαετίες. Είναι στρατηγική επιλογή η υποβάθμιση της χώρας. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός, όπως λένε συνήθως οι νεοφιλελεύθεροι, οι οποίοι είτε οικονομολόγοι είτε γεωπολιτικοί αναγάγουν το ζήτημα της υποβάθμισης μιας χώρας στα πλαίσια του ανταγωνισμού, δηλαδή οι τυφλές δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης υποβαθμίζουν οικονομίες ή χώρες. Δεν είναι έτσι. Είναι στρατηγική επιλογή αυτού του πράγματος. Γιατί μας ενδιαφέρει? Διότι το θεμέλιο της διεθνούς θέσης μιας χώρας, μάλλον της ισχύως μιας χώρας στις διεθνείς σχέσεις, είναι η κατάσταση και η διάθεση της οικονομίας της. Αν δεν ξεκινήσει από αυτό, δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς, γιατί τα κάνει όλα αυτά, για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική, ιδιαίτερα την πολιτική κατευνάσμου που φαίνεται να ακολουθείται τα τελευταία δεκαετίες. Με κορύφωση βεβαίως τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ολοκληρώνεται, κορυφώνεται μια προσπάθεια που έχει να κάνει, που είναι προϊόν ανατροπής των εσωτερικών κοινωνικών, ταξικών και πολιτικών σχετισμών στην Ελλάδα, που έθετε για πρώτη φορά το ζήτημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας, της Ελλάδας δηλαδή, σε πρώτη προτεραιότητα. Μέχρι τότε, μέχρι περίπου την κρίση του 28-32, δεν έμπαινε το θέμα της βιωσιμότητας της Ελλάδας. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι κάθε χώρα, μάλλον η οικονομία είναι απρόσωπη. Και άρα η θέση κάθε χώρας ή κάθε οικονομίας είναι προϊόν των σχέσεων, των τυφλών σχέσεων προσφοράς της Δύσης. Ανάλογα δηλαδή με το πώς διαμορφώνεται μορφολογικά το παγκόσμιο εμπόριο ή οι διεθνείς σχέσεις. Από το 1928 στο 1932 που είχαμε και τη μεγάλη κρίση, αλλά και τη χρεοκοπία της Ελλάδας, η τέταρτη κατά σειρά χρεοκοπία της χώρας από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πρώτα και κύρια από ένα πολύ μεγάλο δυναμικό διανοουμένων της εποχής, που ανεξαρτήτως τη θέση ή την πολιτική του ταυτότητα, έθεταν το ζήτημα ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα, αυτός ο φαύλος κύκλος, να συνεχίζει στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, διαρκώς να πηγαίνουμε από χρεοκοπία σε χρεοκοπία, από υποβάθμιση σε υποβάθμιση. Και θέσαν το θέμα ότι το πρόβλημα δεν είναι αν είναι βιώσιμο το χρέος ή όχι. Το πρόβλημα είναι αν είναι βιώσιμη η οικονομία ή όχι. Και για να είναι βιώσιμη μια οικονομία, θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιοποίηση των δικών της παραγωγικών πόρων. Εάν δεν μπορεί να κινητοποιήσει και να αξιοποιήσει τους παραγωγικούς της πόρους, τότε καληνύχτα, χαίρομαι πολύ, δεν τρέχει τίποτα, δεν μπορείς να πας πουθενά, θα έχεις συνεχώς αυτόν τον κύκλο. Εδώ, σε αυτόν τον προβληματισμό είχαν ενταχθεί ακόμη και οικονομολογοί βαθύτατα συντηρητικοί, του καθεστώτος δηλαδή, οι οποίοι λέγανε ότι πρέπει να βρούμε μια διέξοδο, τέτοια ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά που η παγκόσμια αγορά, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στα κάτω της ή έχει μπει σε μια βίαιη ανατροπή των συσχετισμών που απηχεί σε μια συγκεκριμένη ιστορική εποχή, η χώρα να βυθίζεται, να χάνει ό,τι έχει και δεν έχει. Αυτό είναι το βασικό. Και φυσικά αυτό δεν συνδεόταν μόνο με την κατάσταση ευημερίας του ελληνικού λαού, ούτε με το επίπεδο ανάπτυξης μιας οικονομίας. Συνδεόταν και με τη διεθνή της σχέση και με τα εθνικά ζητήματα που έμπαιναν στη χώρα. Δηλαδή την υπεράσπιση των συνόρων, τη θέση της που είχε κατακτήσει μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχύρωση της θέσης της μέσα από τις δύο συνθήκες της εποχής εκείνης, που ήταν του 13 Βαλκανική πόλεμη και το 23 που ήταν η Λοζάνη, πώς θα υπεράσπιζε η χώρα αυτή τη θέση και ταυτόχρονα θα αποτελούσε με έναν βασικό στυλοβάτη της σταθερότητας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Αυτή η βασική γραμμή
διεθνούς πολιτικής, γιατί διεθνής πολιτική είναι, την είχε ο Βενιζέλος. Αυτή είναι η παναδιατύπωση του οράματος που πέρα της εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής πολιτικής, ο συνδυασμός αυτών των δύο κάνουμε τι κάνει τη διεθνή πολιτική της χώρας, από το παλιό πρόταγμα του αλυτρωτισμού, δηλαδή της, πώς το λένε, της μεγάλης ιδέας, δηλαδή το να απελευθερωθούν ελληνικά εδάφη κτλ. Περνούσαμε, ιδιαίτερα μετά την καταστροφή του 22, περνούσαμε σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να συνδυαστούν τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα. Δεύτερον, ευημερία του ελληνικού λαού. Τρίτον, η δυνατότητα να μπορεί να έχει εκτόπισμα η χώρα στις ευρύτερες σχέσεις που διαμορφώνονται και με τις μεγάλες δυνάμεις. Μάλιστα, τότε αυτή η εξωτερική πολιτική, δυστυχώς, η συνολική, μάλλον, διεθνής πολιτική, η θεώρηση της διεθνούς θέσης της χώρας, δεν μπόρεσε να την υποστηρίξει η κυβέρνηση Βενιζέλου, διότι έκανε τα γνωστά προπατερωμικά αμαρτήματα. Το πρώτο είναι, δέθηκε στο άρμα της Αγγλίας και μάλιστα το νομισματικό άρμα της Αγγλίας, ενώ θα έπρεπε να μπει στο δικό της νόμισμα, να ελέγξει νομισματικά τη χώρα, να έχει τη δική της τράπεζα, την έφτιαχνε τη δική της τράπεζα, δυστυχώς όμως την έφτιαξε η τράπεζα της Αγγλίας προς όφελος το Rothschild και λοιπόν άλλων, Χάμπρο και JP Morgan. Επίσης, να δώσει μεγάλη έμφαση σε έναν, στη βασική πηγή πλούτου της χώρας, που ήταν το εργατικό της δυναμικό. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου η Ελλάδα είχε ένα εξαιρετικό εργατικό δυναμικό, μια τρομακτική ευκαιρία μέσα από την καταστροφή που είχε παραχθεί. Το περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες είχαν έρθει στη χώρα και ένας κόσμος υψηλού πολιτιστικού επίπεδου, φοβερή εξειδίκευση και εξαιρετική εμπειρία από την άποψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της δυνατότητας που μπορούσε να έχει. Αυτός ο κόσμος δεν αξιοποιήθηκε. Το αποτέλεσμα βεβαίως έφαγε τη σφαλιάρα η χώρα και οδηγήθηκε αναγκαστικά το 1932 στη χρεοκοπία, μόνο που και μάλιστα έπεσε η κυβέρνηση Βενιζέλου, προσπάθησε ο ίδιος ο Βενιζέλος να διασωθεί με οικουμενικές κυβερνήσεις, δεν τα κατάφερε και έφυγε, τελευταία φορά έφυγε για εξορία και δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψει πίσω παρά μόνο μετά το θάνατό του. Σε κουτί, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, γιατί δεν αξιοποίησε αυτού του τύπου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είχε τότε η ελληνική οικονομία. Και έχει ενδιαφέρον ότι το σύνολο των μεγάλων διανοούμενων της εποχής, δηλαδή από τους κοινωνιολόγους έως τους οικονομολόγους έως φυσικά την αριστερά, τον κατακρίνανε για τις επιλογές που είχαν κάνει, που τις έκανε τελευταία, αφού πλέον δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση, το 1932, ενώ θα έπρεπε να τις είχε κάνει τουλάχιστον από το 1928, που αυτός έρχεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, τον απεγκλωβισμό του νομίσματος από το χρυσό, το να φτιάξει τη μετατρέψιμη δραχμή όπως την έφτιαξε μετά το 1932 και άρχισε να ανασένει η οικονομία, παρά το γεγονός ότι πέντε τράπεζες κλείσανε, δεν τρέχει τίποτα. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το να κλείσει μια τράπεζα είναι τίποτα. Έτσι. Το να κατεβάσει ρολά η παραγωγή σου είναι πρόβλημα. Γιατί δεν ξανανεβάζει εύκολα. Ενώ το λογιστή η τράπεζα ξαναφτιάχνεται, δεν είναι τίποτα. Δεν τους απασχόλησε δηλαδή ότι κλείσανε πέντε τράπεζες τότε. Φυσικά μαζί τους και μερικοί κερδοσκόποι. Χάσανε τα λεφτά τους σε αυτήν την ιστορία. Κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Λοιπόν, είναι θέμα επιλογής, πολιτικής επιλογής, το τι θα γίνει. Φυσικά, επειδή είχε την κεντρική τράπεζα, υπήρχε κεντρική τράπεζα στη χώρα, που ναι, βεβαίως δεν ήταν δημόσια, αλλά λειτουργούσε με όρους όχι ιδιωτικο-οικονομικού κέρδους, όπως λειτουργούσε η Εθνική Τράπεζα νωρίτερα, που ήταν κεντρική τράπεζα πριν την Τράπεζα της Ελλάδος, μπόρεσε και σήκωσε το βάρος της νομισματικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει ζήτημα ενίσχυσης εσωτερικής ζήτησης, όπως λένε οι οικονομολόγοι. Πώς το ενίσχυσαν αυτό το πράγμα? Πρώτον, ανέβηκαν τα μεροκάματα. Μειώθηκε η ενέργεια. Ξέρετε, αυτό είναι το γαμώτο. Είναι ότι όλες οι εμπειρικές έρευνες που υπάρχουν δείχνουν ακριβώς αυτή τη σχέση. Ενώ τα παιδιά στα πανεπιστήμια διδάσκονται ακριβώς ανάποδο, δηλαδή αν αυξήσουμε τα μεροκάματα θα αυξηθεί και η ενέργεια, οι εμπειρικές μελέτες δείχνουν ακριβώς ανάποδο.
ότι όταν ανεβάζεις τα εισοδήματα, τα εργατικά εισοδήματα, μειώνεται η ανεργία και μειώνεται δραστικά. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό στην τελευταία σύνοδο του Eurogroup, αυτό το οποίο συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διαταξής, δηλαδή αυτό που σας απασχόλησε κυρίως, ξεπέταξαν το ζήτημα της Ελλάδας με τον γνωστό τρόπο, λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα, και συζήτησαν τι θα κάνουν ώστε να δώσουν εισόδημα σε εκείνα τα κοινωνικά στρώματα εργαζομένων που χρειάζονται για να στηρίξουν την, μια περαιτέρω άνοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας, γιατί είχε στολάρει, έχει στολάρει η οικονομία στην Ευρώπη. Και συζητούσαν την άνοδο του μεροκάματου. Και βεβαίως με μια διαφορά, ότι αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, έτσι. Και φυσικά δεν μπορούν να το κάνουν και εφαρμογή ούτε στην Ευρωζώνη, διότι πολύ απλά απαιτεί άλλου τύπου νομισματική πολιτική, άλλου τύπου πολιτικές, οι οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χρειάζονται εθνικές πολιτικές για να μπορέσει να στηρίξει. Όπως έκανε για παράδειγμα στην Αγγλία, που φτιάξανε το Fair Wage Act, ο Κάμερον, και έριξε την ανεργία κάτω από το 5%. Όχι, μετά, στο τέλος. Το Fair Wage Act είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε μερικούς μήνες πριν πάνε στο Brexit. Πριν πάρει το δημοψήφισμα για τον Brexit. Ο Κάμερον το χρησιμοποίησε αυτό το πράγμα σαν επιχείρημα, λέγοντας στους Βρετανούς εργαζόμενους, κατά κύριο λόγο στη φτωχολογιά, στην εργαζόμενη φτωχολογιά, ότι να ρε παιδί μου, μπορούμε να κάνουμε και πολιτική ενίσχυση του εργατικού εισοδήματος χωρίς να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο που αυτό λειτουργήσε υπέρ του Brexit, δεν λειτουργήσε υπέρ της παραμονής, όπως ήλπιζε ο Κάμερον. Μειώθηκε η ανεργία, αλλά βέβαια αυτό δεν αρκεί, χρειάζονται και άλλα πράγματα για να υποστηριχτεί αυτή η ιστορία. Είπε ότι κανένας δεν μπορεί να δουλεύει στην Αγγλία, κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς, με λιγότερο από 7,49 λίρες την ημέρα. Σημαίνει δηλαδή ότι όποιος δουλεύει πρέπει να παίρνει τουλάχιστον 7,49 λίρες. Άμα το κάνουμε την αναγωγή, σημαίνει 10 ευρώ, παραπάνω από 10 ευρώ νομίζω πόσο είναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα... για τα δεδομένα, ναι, για τα δεδομένα που υπήρχαν στη βρετανική οικονομία, ήταν μια σημαντική αύξηση. Αυτό λέω. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Με 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Το ίδιο ήταν ο Ομπάμα. Άφησε από 7,85 το προμήθειο και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα φέτος στα 13,25. Ορομίστειο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ. Ορομίστειο. 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 Ναι, ναι. Υπήρχε θέμα. Δηλαδή το ίδιο αυτό το πράγμα. Προσπαθούν τώρα να το κάνουν και πάρα πολλές άλλες χώρες. Ανακοινώθηκε στο Hong Kong ότι επέλεξαν 1 εκατομμύριο εργαζόμενες οικογένειες και θα τους δώσουν 10.000 δολάρια Hong Kong ενίσχυση σε κάθε οικογένεια. Για να σηκώσουν την οικονομία, γιατί βλέπουν την οικονομία ότι στο λάρι δεν έχουν πρόβλημα να ενισχύσουν τη ζήτηση. Και ρίχνουν νερά. Στο Hong Kong είναι πιο εύκολο, έχει το δικό του νόμισμα. Οπότε τι κάνουν, το κόβουν και το δίνουν εκεί πέρα πράγματα που χρειάζονται. Το ίδιο κάνανε στην Ιαπωνία. Το ίδιο έχουν κάνει σε πάνω από 16 χώρες αυτή τη στιγμή. Βεβαίως αυτό που μόνο του δεν είναι κάτι το οποίο σου λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι μια αφετηρία για μια σειρά πολιτικές που θα ακολουθήσουν για να μπορέσουν να σου λύσουν το πρόβλημα. Είναι μάλλον να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Είναι, πώς λένε οι μαθηματικοί, είναι η αναγκαία αλλά όχι η ικανή συνθήκη. Η ικανή συνθήκη έρχεται με τις πολιτικές του κράτους που αφορούν το κοινωνικό κράτος και τις δημόσιες επενδύσεις. Εάν δεν υπάρχει ένα ευρύτατο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που να σηκώσει το κύριο βάρος απασχόλησης και να δώσει όθηση στην οικονομία, κυρίως στις παραγωγικές υποδομές, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένεις από το μικρομεσαίο επιχειρηματία που ναι μεν πρέπει να τον ενισχύσεις για να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος για την οικονομία μπροστά, δεν μπορεί να περιμένεις όμως να σου λύσει το μεγάλο έλλειμμα από επένδυσης που έχουν οικονομίες όπως η δική μας. Πρέπει να το κάνει το κράτος. Ή διαφορετικά θα περιμένεις το ξένο κεφάλαιο που μας λένε. Να παρακαλάς δηλαδή τον κάθε απατεώνα, ας πούμε, που θα έρθει εδώ πέρα να κάνει τι, την αρπαχτή. Έτσι, λοιπόν, και θα δείτε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Να το δούμε στα στοιχεία. Και τι σημαίνει υποβάθμιση. Πραγματική υποβάθμιση που είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν,
για τα δεδομένα. Αυτό το πράγμα λοιπόν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κορυφώθηκε. Κορυφώθηκε. Αυτή η συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Η βιωσιμότητα λοιπόν γύρω από την ελληνική οικονομία χωριζόταν σε δύο σχολές. Η μία σχολή έλεγε, ρε παιδιά, έχω παραγωγικό δυναμικό το οποίο είναι αναξιοποιητό. Πρέπει να το αξιοποιήσω, να το βελτιστοποιήσω και με βάση αυτή την παραγωγή και την παραγωγικότητά του να προχωρήσω μπροστά. Και υπήρχε μια άλλη σχολή, η σχολή που έλεγε ότι δεν επαρκούν τα εδάφη της χώρας. Μπορεί σήμερα να ακούγεται αστείο, αλλά τότε το υποστηρίζανε Ζολώτας, το υποστήριζε ο Δοξιάδης, το υποστήριζαν τέτοιοι που είναι σημαντικοί άνθρωποι, μόνο που το λέγανε με ένα σκεπτικό. Η πρώτη σχολή το λέει να αξιοποιήσω το παραγωγικό μου δυναμικό. Τι σημαίνει? Σημαίνει, πρώτα κύρια, αναδιανομή του παραγωγικού δυναμικού. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, ποιος Τάλιας το ξέρει, το Θανασάκι τον Κανελόπουλο. Ο γίγαντας της οικονομίας. Αυτός, λοιπόν, πήρε διδακτορικό το 1962. Το διδακτορικό του ήταν πάνω στη μονοπωλιακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Τα στοιχεία που παραθέτει για εκείνη την εποχή, για τη μονοπόληση, δηλαδή trust cartel στην ελληνική οικονομία, είναι κοφαντικά. Ακόμη και για σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να αξιοποιήσω το παραγωγικό μου δυναμικό, θα πρέπει να τα σπάσω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να κάνω μια αναδιανομή αυτού της ιστορίας. Γιατί όσο περισσότερο συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια το παραγωγικό μου δυναμικό, τόσο περισσότερο το παραγωγικό μου δυναμικό μένει ανενεργό. Δηλαδή, γιατί δεν παράγει το αντίστοιχο μονοπωλιακό κέρδος για αυτούς που το αξιοποιούν, οπότε δεν έχουν λόγο να το αξιοποιήσουν. Το βάζουν στην άκρη. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, θα δείτε ότι από την εποχή που κυριάρχησε στην παγκόσμια οικονομία η νέα μορφή επιχειρήσεων, λεγόμενη υπερεθνική επιχείρηση, όχι πολυεθνική, ένα σκαλί παραπάνω, η υπερεθνική επιχείρηση, ένα μεγάλο κομμάτι του διεθνούς εμπορίου, αλλά και ένα κομμάτι της διεθνούς παραγωγής έμεινε στα ζήτητα. Ακόμη και σήμερα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει λόγο, όπως το έλεγε ο κύριος αυτός που πέθανε πέθανε από... Ο Αμερικάνος που είχε την... τον Apple, που είχε την Apple, εταιρεία Apple. Λοιπόν, ναι, αυτός. Ο οποίος τι έλεγε? Έλεγε ότι εγώ από το εργατικό δυναμικό της Αμερικής μπορώ να αξιοποιήσω μόνο εγώ, όχι προσωπικά, εννοεί αυτού του μεγέθους οι εταιρείες. Μπορούσαν να αξιοποιήσουν μόνο το 20% δυναμία, το 20%. Το υπόλοιπο δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Ναι, τη συζήτηση εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία, από την παγκόσμια οικονομία και τον τρόπο δηλαδή που λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία τότε, από τότε. Είναι, γιατί υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση. Δεν τους ενδιαφέρει να αξιοποιηθεί αυτό, το παραγωγικό δυναμικό που έχουν οι οικονομίες άλλες. Όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγο για να συμβάλλει στη δική τους υψηλή κερδοφορία. Ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ ο φυσικός και ορυκτός πλούτος στη χώρα. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει 4 εταιρείες σήμερα, ελέγχουν το σχιστολιθικό πετρέλαιο στον πλανήτη, έτσι, είτε στη διακίνηση, είτε στην παραγωγή, είτε στην εξαγωγή, που μιλάμε τώρα, έχει τετραπλασιάσει τα πιθανά αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη, και τα ελέγχουν 4, γιατί να κάτσουν να ασχοληθούν με τα πιθανά πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας? Στην Κύπρο το κάνουν και εδώ πέρα. Υπάρχουν γεωπολιτικές σκοπιμότητες. Δεν έχει να κάνει με αυτό καθ' αυτό. Αν θέλετε να κρίνετε για το αν και σε ποιο βαθμό χρειάζονται ορισμένα κοιτάσματα, βλέπετε την έκθεση που βγαίνει κάθε χρόνο από την Ομοσπονδιακή Αρχή Ενέργειας των ΗΠΑ. Εκεί καταγράφει το πού θα γίνει πόλεμος την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, πού είναι δηλαδή, όχι μόνο πόλεμος, πού θα υπάρχουν τρομακτικές πολιτικές συγκρούσεις και αναμετρήσεις, πραξικόπηματα κτλ. Δείχνει εκεί πού ακριβώς επικεντρώνεται το οικονομικό και πολιτικό ενδιαφέρον στα ζητήματα της ενέργειας παγκόσμια. Έτσι λοιπόν, επί χρόνια επικεντρωνόταν το ενδιαφέρον, για παράδειγμα, στο ζήτημα της Παταγωνίας, όπου ανακάλυψαν
έτσι, στο περίπου στις αρχές του 2000, ότι βρίσκεται εκεί πέρα το μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου στο δυτικό ημισφαίριο. Οπότε, από την αρχή μέχρι το τέλος, μας πρίζανε με την Αργεντινή. Και γιατί η Αργεντινή, και γιατί είναι η Φερνάντες έτσι, και η Κίχνερ έτσι, και μέχρι που τη ρίξανε, βάλανε ένα δικό τους άνθρωπο, τους πούλησε την Παταγωνία ολόκληρη και τελειώσανε. Τώρα έχουν στοχεύσει αλλού. Δείτε τις εκθέσεις. Λέει τι αποθέματα, ποιες είναι οι εξελίξεις, πώς έχουν εκτιμηθεί. Στην Ελλάδα είναι blank. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει αυτή η περιοχή από αυτή την άποψη. Τους ενδιαφέρει από άλλη άποψη. Έτσι. Γεωπολιτικά, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και θα δείτε και τα στοιχεία, το πόσο εντυπωσιακά είναι σε σχέση με τις αποτιμήσεις που είναι τη Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με τον κοινωνικό πλούτο, μάλλον το συνολικό πλούτο που παράγει ο πλανήτης, αλλά και οι χώρες συγκεκριμένα. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή είχε άδοξο τέλος. Συζήτηση βεβαίως που αφορούσε ένα ολόκληρο τον πληθυσμό, έτσι. Δεν ήταν μόνο μια συζήτηση διανοουμένων. Ήταν και την πολιτική, τις πολιτικές αναμετρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε σε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά είχε άδοξο τέλος με τη Χούντα. Η Χούντα έβαλε ένα καπάκι σε αυτήν την ιστορία και τελειώνει εκεί το θέμα. Με το που μπαίνουμε στη μεταπολίτευση, όλα έχουν ξεχαστεί. Υπάρχει το δημοκρατικό, η δημοκρατική προσδοκία. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι θα γίνει, ας πούμε, μια ζωή εδώ, σφαλιάρες. Έτσι. Αλλά το ζήτημα της διεθνούς θέσης της χώρας αντιμετωπιζόταν μόνο με ζητήματα γεωπολιτικής προσέγγισης και όχι με ζήτημα, πώς να το πούμε, εκτοπίσματος οικονομικού. Υπήρχε βεβαίως το θέμα της βιομηχανίας, πώς να σώσουμε τη βιομηχανία κτλ. Γιατί τότε μπήκαμε συνδεόμασταν με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και άρχισαν τα πρώτα μεγάλα προβλήματα στην ελληνική βιομηχανία. Ακόμη όμως δεν θα γνωρίζαμε αυτά που γνωρίσαμε πολύ αργότερα. Αλλά καλύτερα να τα δούμε αυτά με τα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάγραμμα. Αυτό τι δείχνει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το βλέπετε εσείς. Το βλέπω και εγώ από τον υπολογιστή μου. Λοιπόν, δείχνει τρία πράγματα. Δείχνει από το 1960 έως το 2016 ποιο είναι το εμπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ, το εμπόριο δηλαδή που μετράει την εξωστρέφεια μιας οικονομίας, γι' αυτό προσθέτεται οι εισαγωγές με τις εξαγωγές και το κάνει προβολή στο ΑΕΠ. Αυτά είναι στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όλα αυτά είναι της παγκόσμιας επεξεργασίας στοιχείων της Παγκόσμιας Τράπεζας, με εξαίρεση ορισμένους πίνακες, θα τους δείτε παρακάτω, που είναι της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Λοιπόν, ενώ, για παράδειγμα, βλέπουμε πώς παγκόσμια εκτινάσεται το ποσοστό στο ΑΕΠ του εμπορίου, που σημαίνει δηλαδή η πίεση προς την παγκόσμια οικονομία να γίνει πιο εξωστρεφής, δηλαδή να δουλεύει για την παγκόσμια οικονομία και όχι για τις εσωτερικές ανάγκες της οικονομίας, από όπου ξεκινάει κάτω από το 40 για να πάει κοντά στο 85-86% το 2016 παγκόσμια. Στην Ευρωζώνη έχουμε αντίστοιχα, όχι όμως στο ίδιο επίπεδο που είναι παγκόσμια, γιατί οι ανεπτυγμένες χώρες στηριζόντουσαν στην εσωτερική τους εσόρευση, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες ή αν θέλετε οι τριτοκοσμικές ή εξαρτώμενες χώρες, να το πούμε έτσι, της περιφέρειας, ήταν σπρωγμένες πολύ περισσότερο στο να παράγουν για την παγκόσμια αγορά και λιγότερο για την εσωτερική τους κατανάλωση και εσόρευση. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ευρωζώνη. Όταν μιλάμε για Ευρωζώνη, μιλάμε για τις χώρες των 19, τις 19 χώρες της Ευρωζώνης, έτσι, από το 1960 μέχρι το 2016. Συγγνώμη, η Ευρωζώνη είναι το πάνω, το γκρι είναι το υπό. Το κόκκινο ή το πορτοκαλί είναι η Ευρωζώνη. Λοιπόν, το παγκόσμιο είναι το γκρι. Και το μπλε είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, ενώ λοιπόν έχουμε μια φοβερή όθηση της χώρας να δουλεύει για το εξωτερικό της εμπόριο και όχι για τις εσωτερικές ανάγκες, έναντι των εσωτερικών της αναγκών, γι' αυτό και το ποσοστό αυτό μεγενθύνεται σε σχέση με το ΑΕΠ. Ωστόσο, ας δούμε τα στοιχεία ποια είναι. Οι εξαγωγές της Ελλάδας. Αυτό το διάγραμμα δείχνει τι ποσοστό καλύπτουν οι εξαγωγές της Ελλάδας στις παγκόσμιες εξαγωγές.
Αυτό είναι το μπλε, η μπλε γραμμή. Έτσι, η κάτω-κάτω. Το μερίδιο δηλαδή των εξαγωγών της Ελλάδας στις παγκόσμιες εξαγωγές. Το δεύτερο είναι το μερίδιο των εξαγωγών της Ελλάδας στις εξαγωγές της Ευρωζώνης. Πάντα μιλάμε για τις 19 χώρες της Ευρωζώνης που από το δεν υπήρχε Ευρωζώνη το 1960, αλλά κάνουν μια συγκριτική προβολή. Και φυσικά το ποσοστό των εξαγωγών της Ελλάδας στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα δηλαδή, οι χώρες 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1960 και μετά. Το ποσοστό λοιπόν της Ελλάδας σαν εξαγωγική δραστηριότητα και στα τρία πέφτει. Ιδιαίτερα μετά το 2004, στην ουσία δηλαδή μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν πλέον δεν έχει δραστηριότητα. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, αν έχετε παρατηρήσει, που μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα με το ότι έχουμε εξαγωγικό προσανατολισμό και αυτό θα αναπτύξει τη χώρα κτλ., έχουμε το μικρότερο ποσοστό, το οποίο αγγίζει στο επίπεδο του 1960. Έτσι, είμαστε στο περίπου στο 0,24% το 2016. Το 2017 σημειώσαμε καινούργια πτώση, είμαστε στο 0,22% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 0,20% το 60, δηλαδή αμέσως μετά τον εμφύλιο και ιστορίες που μπήκε μπροστά, αρχίζει να μπαίνει μπροστά η βιομηχανία, πήγαμε στο 0,20% και υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Οι εξαγωγές αυτές είναι ζωτικής ανάγκης για την οικονομία, ενώ το 0,20% των εξαγωγών της οικονομίας του 1960 δεν ήταν ζωτικής ανάγκης, γιατί ήταν το περίσσευμα, αν θέλετε, της κόβη περίσσευμα, μέσα αγωγικά. Γιατί η οικονομία τότε στηριζόταν περισσότερο στην εσωτερική της αγορά και στήριζε και λιγότερο στην εξαγωγική της δραστηριότητα από ότι σήμερα. Γιατί βεβαίως αυτό το πράγμα τι καλύπτει, καλύπτει πάνω από το 60 με 70% του ΑΕΠ της χώρας. Ενώ τότε κάλυπτε μόλις το 20 με 30% του ΑΕΠ της χώρας. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Αυτό σημαίνει τρομακτική υποβάθμιση και αδυναμία μιας οικονομίας να ανταποκριθεί στο μοντελάκι αυτό, αυτό που μας λένε όλοι. Να παράγουμε για εξαγωγές. Αν παράγεις για εξαγωγές, ειδικά σε συνθήκες συρρήκνωσης και ύφεσης της οικονομίας σου, το μόνο που θα πετύχεις είναι να γίνεις χειρότερο από Κένια. Όχι, δεν είναι εξάρτηση, είναι υποβάθμιση. Εξάρτηση την έχεις και στο 60 και το 70 και το 80. Δηλαδή, γιατί, πού είχες την εξάρτηση? Πώς ποσοστό, λέω, δεν είναι μεγαλύτερο ποσοστό εξάρτηση? Όχι, εδώ μιλάμε για υποβάθμιση. Χάνουμε έδαφος και άρα μερίδιο. Θα το συζητήσουμε παρακάτω. Εδώ είναι στις εισαγωγές φαίνεται το γιατί. Άρα, τι γίνεται? Ενώ το 1960 και 70 και τα λοιπά είχες μεγάλη άνοδο της παραγωγής και μέρος αυτού πήγαινε στο εξωτερικό, τώρα πηγαίνει στο εξωτερικό αυτό που δεν μπορεί να καταναλώσει στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια επιβίωσης για ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η υποβάθμιση φαίνεται σε αυτόν εδώ τον πίνακα που είναι ο επόμενος, που είναι οι εισαγωγές στην Ελλάδα. Οι εισαγωγές, η μπλε γραμμή είναι οι εισαγωγές στην Ελλάδα ως ποσοστό των παγκόσμιων εισαγωγών. Οι εισαγωγές στην Ελλάδα ως ποσοστό των εισαγωγών της Ευρωζώνης και οι εισαγωγές στην Ελλάδα ως ποσοστό των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Η όποια άνοδος παρατηρήθηκε στις εξαγωγές τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι καταναλωνόταν για εξαγωγή με όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου προϊόντος, στην πραγματικότητα αυτό συνέβαινε γιατί κάναμε μεταποίηση των εισαγωγών μας. Να γιατί βλέπουμε μια εκτείναξη το ποσοστού εισαγωγών ακριβώς την εποχή του ευρώ. Έχουμε μια εκτείναξη και μετά τελειώσαμε. Τα πάντα. Μιλάμε, είχαμε ρεκόρ εισαγωγών μέχρι το 2008. Ρεκόρ εισαγωγών. Από αυτό παρήχθησαν οι εξαγωγές. Γιατί τι κάνανε? Κάνανε μεταπαρτισμό, μεταπαρτική δραστηριότητα. Δηλαδή τι κάνανε? Φτιάχναμε μία φαρμακοβιομηχανία ή μία φαρμακοβιομηχανία, παίρναμε την πρώτη ύλη ή αν θέλετε πώς να το πούμε,
το βασικό προϊόν, τις πατέντες δηλαδή, το φτιάχναμε εδώ πέρα και το εξάγαμε ξανά έξω. Αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν σου αφήνει προστιθέμενη αξία στην οικονομία, ούτε εισόδημα, ούτε απασχόληση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και μετά κατακόρυφα. Ακριβώς επειδή έχουμε μια κατακόρυφη πτώση στις εισαγωγές, γι' αυτό αδυνατούν και οι εξαγωγές. Δεν μπορούν να παραπάνω. Υπήρξε μια προσπάθεια κάποιο ενός κομματιού του επιχειρηματικού τομέα να βρει τη διέξοδό του προς τις εξαγωγές, αλλά αυτό είχε τα όρια του, έχει κλείσει, έχει τελειώσει και έχουμε πάει σε συνεχή πτώση. Σε συνεχή πτώση. Αυτό το πράγμα είναι μια τρομακτική υποβάθμιση. Γιατί? Γιατί από τις εισαγωγές εξαρτιόντουσαν και οι επενδύσεις στη χώρα. Εξαρτιόταν και η παραγωγή. Για παράδειγμα, επειδή εμείς δεν είχαμε βιομηχανία παραγωγικού εξοπλισμού, παίρναμε τον κεφαλογικό εξοπλισμό που χρειαζόμασταν από το εξωτερικό. Με αποτέλεσμα, κάθε φορά που η βιομηχανία ανέβαινε στη χώρα μας, να είχαμε και άνοδο των εισαγωγών από το εξωτερικό. Όταν αυτό έπαψε, γιατί η βιομηχανία καταστράφηκε στη χώρα, άρχισαν να πέφτουν και οι εισαγωγές. Σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πριν πάμε στα επόμενα, τι είναι τα τρία πράγματα που καθορίζουν, αν εμείς ήμασταν ένα επιτελείο που κοιτούσαμε την παγκόσμια κατάσταση από τη σκοπιά των μεγάλων δυνάμεων ή τη διαμόρφωση της αποτίμησης των χωρών με βάση τη λογική των αγορών. Τι θα κοιτάγαμε? Το μερίδιο κάθε χώρας σε τρεις μεγάλες αγορές. Το πρώτο είναι το εμπόριο, το είδαμε. Το δεύτερο, όμως, όχι, πάρα και δεύτερο, που είναι και πιο σημαντικό, είναι η δημιουργία κεφαλαίου, δηλαδή η δυνατότητα σε κάθε χώρα να προσελκύσει κεφάλαια, να είναι δηλαδή ένας χώρος τοποθέτησης κεφαλαίων. Εντάξει, αυτό από τι εξαρτάται? Από το ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου, λένε οι οικονομολόγοι, δημιουργείται σε μια χώρα. Δηλαδή, ποιο είναι το επίπεδο επενδύσεων της, συνολικών επενδύσεων. Γιατί αν έχει ψηλό ποσοστό επενδύσεων, τότε υπάρχει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό για το εσωτερικό. Αν έχει χαμηλό, δεν ενδιαφέρει κανένας. Και δεν θα κάνει και κανένας τον κόπο να ενδιαφερθεί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη δεύτερη σημαντική αγορά για την αποτίμηση μιας χώρας. Στην κεφαλαιακή. Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου στην Ελλάδα. Εδώ τι έχουμε? Τον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου, δηλαδή τις επενδύσεις, ακαθάριστες επενδύσεις, ιδιωτικές δημόσιες μαζί, το σύνολο των επενδύσεων που γίνονται στην οικονομία, στην οικονομία μας. Αυτές ως ποσοστό των παγκόσμιων επενδύσεων, η μπλε γραμμή, ως ποσοστό των επενδύσεων της Ευρωζώνης και ως ποσοστό των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πορτοκαλί είναι της Ευρωζώνης, το γκρι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε την πτώση. Γιατί η Χούντα για πρώτη φορά δανειζόταν σε ξένο συνάλλαγμα και χρηματοδοτούσε μεγάλα έργα. Έτσι πλούτησε η Αρχιρόδων, έτσι πλούτησε η Εδώ Κετέρ, ο μπαμπάς του κυρίου Πρωθυπουργού μας, ξέρει πολύ καλά από το χέρι. Λοιπόν, και ο θείος και όλοι αυτοί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι το κράτος τότε δανειζόταν σε δολάρια και μάρκα. Και τα δίνε στην εσωτερική συσσόρευση και αυτό παρουσίαζε ένα επίπεδο επενδύσεων Α. Μόνο βεβαίως που αύξανε και το δημόσιο δανεισμό. Θα το δούμε, είναι η τρίτη αγορά αυτή. Τι γίνεται με τις δανειακές ανάγκες. Έτσι. Λοιπόν, είναι το τρίτο κομμάτι αγοράς που κοιτάς. Όταν πας να αποτιμήσεις μια οικονομία, τα τρία πράγματα αυτά είναι, αν σε ενδιαφέρει μετά, να πας να μπεις μέσα. Μιλάμε τώρα όχι για τους μικρό αυτό, μιλάμε για την αποτίμηση μιας οικονομίας ως μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Λοιπόν, ναι, ή αν θέλετε, αυτοί που δημιουργούν στρατηγική για τοποθέτηση κεφαλαίων σε οικονομίες, που δεν είναι τα funds, είναι άλλη κατηγορία ανθρώπων, δεν είναι venture, είναι άνθρωποι οι οποίοι διαμορφώνουν στρατηγική, όπου εκεί παίζουν κυβερνήσεις, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Είναι αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία τώρα. Είναι, αλλά θα το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα στο ζήτημα των παγκόσμιων επενδύσεων. Χάνουμε παντού στα ζητήματα στις επενδύσεις και βεβαίως μετά το 2008 βλέπουμε την πτώση. Τι κράτησε αυτό το μισοδιάστημα το 2000 μέχρι το 2008? Είναι ο απόϊχος των επενδύσεων για την Ολυμπιάδα.
Με το που τελειώνει και αυτή η ιστορία, γκρεμίζεται το σύμπαν, έτσι. Αυτή τη στιγμή, παγκόσμια, βρισκόμαστε λίγο πάνω από το 0. Περίπου στο 0,08% του παγκόσμιου, του παγκόσμιου καθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου, δηλαδή του παγκόσμιου επενδύσεων. Όχι, όχι. Το σύνολο των επενδύσεων που συμβαίνουν σε μια χώρα. Ανεξαρτήτως το ποιος τις κάνει. Το σύνολο. Εμένα τι με ενδιαφέρει, ξέρω για παράδειγμα, ότι θέλω να ξέρω, ότι η παγκόσμια οικονομία παράγει επενδύσεις, έτσι, μια τάξη 100. Έτσι. Αυτή η χώρα για την οποία συζητάω, τι μερίδιο αυτού του 100 έχει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό είναι δεύτερο. Εδώ αποτυπώνουμε. Άλλο σε σταθερό νόμισμα. Όχι, καμία σχέση. Συζητάμε πάντα αναλογίες, ποσοστά. Και τα ποσοστά πάντα μετριώνται πάντα στην ίδια μονάδα μέτρηση. Εδώ μιλάμε τρέχουσες τιμές δολάρια. Τρέχουσες τιμές δολάρια. Όλα είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Δεν μετράμε διαφορετικά. Έτσι. Μιλάμε για μερίδια αγοράς. Μερίδιο επενδύσεων. Πόσο μερίδιο είχε επενδύσεων η Ελλάδα τότε και πόσο είναι τώρα. Το βλέπετε. Δηλαδή, χτυπάμε μηδέν. Όχι, όχι, όχι. Είναι η δική μας συμμετοχή. Δεν είναι παγκόσμιο. Θα το δούμε παρακάτω να δείτε. Τι σημαίνει. Η συμμετοχή της Ελλάδας είναι. Λοιπόν, δεν δείχνουμε γενικά στοιχεία, γιατί άμα ήταν να δείξουμε στοιχεία, θέλει πολύ η ώρα. Όχι. Της ελληνικής οικονομίας. Γενικά. Από το ψιλικατζίδικο που ανοίγει ένας συμπολίτης μας, μέχρι τη βιομηχανική επιχείρηση που εξαγοράζεται από κάποιον άλλον. Γι' αυτό λέγεται ακαθάριστο. Το σύνολο. Έτσι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Είτε αυτό έχει γίνει γιατί έφτιαξες μια καινούργια επιχείρηση, είτε γιατί εγώ ήρθα και αγόρασα το μερίδιό σου στην επιχείρησή σου. Είναι όλα μέσα. Αυτό λοιπόν που αποκαλείται επένδυση, όλα μέσα, αλλά αφορά την πραγματική οικονομία, δεν είναι επένδυση στο χρηματιστήριο, παράδειγμα. Αυτά εξαιρούνται. Έτσι, μιλάμε για τη χρήματα αγορά, που είναι άλλο πράγμα από αυτό που είναι, από αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, και βλέπουμε ακριβώς αυτή την πτώση. Ιδιαίτερα με τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παγκόσμια, η Ελλάδα τίνει προς το μηδέν. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει σημειώσει τέτοια καθοδική πτώση στο επίπεδο των επενδύσεων στην παγκόσμια οικονομία. Δεν υπάρχει. Προφανώς, Λουέ, προφανώς. Βεβαίως. Λοιπόν, μεταφράζεται σε ανεργία, μεταφράζεται σε αδυναμία εισοδήματος, όλα αυτά, τα πάντα. Έτσι, λοιπόν, η τρίτη μεγάλη αγορά με την οποία μας ενδιαφέρει και ζητάμε και δούμε την αποτύπωση είναι η λεγόμενη χρηματοπιστωτική αγορά. Δηλαδή, η δυνατότητα που υπάρχει σε μια χρηματοπιστωτική αγορά, αν αυτή η χρηματοπιστωτική αγορά μας δημιουργεί, πώς θα το πω, ποιο είναι το μερίδιο της ελληνικής οικονομίας στη χρηματοπιστωτική αγορά, όπως αυτή διαμορφώνεται παγκόσμια. Η εγχώρια πίστη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από εδώ ξεκινάμε πρώτα, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Προσέξτε τώρα πώς γίνεται το 1960 μέχρι το 1976-78 που αρχίζει ένα μεγάλο άλμα, γιατί δεν έχει το 76-78 άλμα, θα το εξηγήσουμε. Η Ελλάδα είναι η μπλε. Τι δηλώνει αυτό, δηλώνει πόση παροχή πίστης, δανείων δηλαδή, γινόταν στην Ελλάδα ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το σύνολο των δανείων που δινόντουσαν. Λοιπόν, προσέξτε στην πιο παραγωγική περίοδο της ελληνικής οικονομίας σε τι ποσοστό ήταν η εγχώρια πίστη. Κειμενόταν από το 20 στο 30%. Ψίχουλα. 2000 μέχρι αρχές μεταπολίτευσης. Από το 1960 μέχρι τις αρχές μεταπολίτευσης. Μέχρι το 1976-77. Ψίχουλα. Με λίγα λόγια δηλαδή, η ανάπτυξη της βιομηχανίας και της παραγωγής δεν χρειαζόταν τρελά κεφάλαια δάνειων.
Μετά, με το 1976 και 78, κάνουμε το πρώτο άλμα. Κυβέρνηση Καραμαλή. Αρχίζουμε τα δανεικά και αγύριστα. Πώς, γιατί κρατικοποίησε τις τράπεζες τότε. Ο Ανδρεάδης δεν γούσταρε, οι υπόλοιποι δεν γούσταραν και πήρε τις τράπεζες, λεγόμενη η σοσιαλμανία του Καραμαλή, όπως τον κατηγορούσαν οι νεοφιλελεύθεροι της εποχής. Γιατί το έκανε αυτό? Για να δώσει λεφτά σε αυτούς που εγκατέλειπαν τις βιομηχανικές τους επιχειρήσεις. Τα λεγόμενα δανεικά και αγύριστα, την εποχή αυτή σημειώνονται οι πρώτες προβληματικές επιχειρήσεις. Τρομακτικά συσσωρευμένα δάνεια σε επιχειρήσεις, οι οποίες όλο και περισσότερο άρχιζαν να φυτοζώουν, όπως ήταν η Πειραϊκή Πατραϊκή, όπως ήταν η Ολυμπιακή. Η Ολυμπιακή ήταν φορτωμένη με πάρα πολλά από την αρχή. Λοιπόν, όπως ήταν οι τσιμεντοβιομηχανίες, ήταν όλες οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Γιατί τις εγκατέλειπαν Φωστηρόπουλοι, Σκαλιστήριδες, Μποδοσάκηδες, τις εγκατέλειπαν. Γιατί υπήρξε συμφωνία ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει υψηλού επίπεδου βιομηχανική ανάπτυξη με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γνωρίζοντας λοιπόν τη συζήτηση για την συμφωνία και τη στρατηγική επιλογή ή τα μεγάλα ονόματα της εποχής, τι κάνουν, λαιλατούν τις επιχειρήσεις τους, παίρνουν τα δανεικά και αγύριστα και μην τον είδατε τον Παναή. Έτσι. Το δε. Ναι, ναι. Όλα. Όλα. Φυσικά. Καταρχάς, πάρα πολλές μελέτες της εποχής εκείνης. Πάρα πολλές μελέτες. Την εποχή εκείνη ήταν κατακτημένη γνώση. Δηλαδή, όποια μελέτη οικονομική και να πάρεις, έτσι, το περιγράφει το πώς γίνανε. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι προχούντας όλοι οι σύνδεσμοι βιομηχάνων, όλοι οι επιμέρους, όχι μόνο ο ΣΕΒ κεντρικά, αλλά και οι επιμέρους σύνδεσμοι, ήταν ενάντια σε σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όλοι ήταν αποφασισμένοι να μην συνδεθούν, γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει πτώση του προστατευτισμού, άρα θα σαρωνόντουσαν εκεί με την βιομηχανία. Όλοι. Ακόμη και ο διοικητής, ο τότε διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, Πρεσμαζόγλου, η τοποθέτησή του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν με το γνωστό τρύπο. Θα πάμε καλά εάν 1, 2, 3, 4, 12 προϋποθέσεις. Δεν είσαι ούτε μία. Άρα θα πάμε κατά διαόλου. Ήταν όλοι ενάντια. Χρειάστηκε η Χούντα. Εξαγοράστηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τόσο της οικονομικής ελίτ της χώρας, όσο και της πολιτικής ελίτ. Και μετά τη Χούντα αλλάζουν τα πράγματα. Αρχίζει και πέφτει το χρήμα. Το χρήμα αυτό είναι τα δανεικά για γύριστα. Εγκαταλείψτε και σηκώτε και φύγετε. Και φυσικά δεν ενδιαφερόταν ο άλλος να πάει να δώσει μάχη. Γιατί, για να μείνει πυρκάλ. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Δεν ενδιαφερόταν. Έπαιρνε και ασχολιόταν με κάτι άλλο ή πήγαινε αλλού. Ή η Διαμάξ του Φωστηρόπουλου. Μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αμαξωμάτων στα Βαλκάνια τώρα. Μην μιλάμε τώρα. Έτσι θανατώνεται η ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε το άλμα και μετά την άνοδο. Μετά. Καθώς πηγαίνουμε το 1900, στη δεκαετία του 90-94, μιλάμε σύμμυτη, εκεί πάμε σε νέα απογείωση, ολοκληρώνεται η κυριαρχία των τραπεζών. Ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο στην ελληνική οικονομία? Ότι δεν μπορείς να κάνεις δουλειά στην αγορά εάν δεν μεσολαβήσει η τράπεζα. Το οποίο δεν ίσχυε πριν. Θανατώσανε την συναλλαγματική, θανατώσανε τα γραμμάτια, θανατώσανε την επιταγή, μόνο και μόνο για να εγκλωβιστείς σαν επιχειρηματίας στον αλληλόχρεο των τραπεζών, όπου σε γδύνανε κανονικά, τοκογλυφία μέχρι αηδίας. Και ταυτόχρονα οι τράπεζες σου παίρνανε την πελατεία. Γιατί ενώ εσύ, όσο είχες το συναλλαγματική και το γραμμάτιο, ο αυτός που το πλήρωνε, που σου παίρνει εμπόρευμα και ερχόταν μέσα, ερχόταν σε σένα μετά. Είχες το παρεδώσε. Εσύ τον είχες τον πελάτη. Οπότε όταν έπαιρνες μέσα, η ικανότητά σου ήταν να του πουλήσεις και κάτι επιπλέον, καθώς έβλεπε την εισοδηματική του κατάσταση ανάλογα με την κατάσταση που υπήρχε. Από τη στιγμή όμως που έδωσε τα αξιόγραφα στην τράπεζα, πρώτον ξεφτυλίστηκαν και δεύτερον πλέον το πελατολόγιο σου το είχε η τράπεζα. Και το διευθετούσε ανάλογα με τα συμφέροντά της. Δηλαδή, άλλο αλληλόχρεο είχε για τις μεγάλες αλυσίδες
αμερικανικής και ευρωπαϊκής καταγωγής και άλλο για το μαγαζί ηλεκτρονικών που δρούσε με το κύκλωμα που δρούσε μέσα στην Ελλάδα. Είναι τελείως διαφορετική η πολιτική και είναι λογικό άλλωστε. Γιατί είναι θέμα οικονομικής επιφάνειας, άλλη επισφάλεια έχω με το ένα, άλλο με το άλλο. Η μεγάλη σφαγή που γίνεται σε αυτήν την ιστορία μας οδηγεί στην εκτείναξη αυτού του δείκτη, το οποίο φτάνει στο σημείο να υπερβαίνει το 100%. Δηλαδή, προσέξτε να δούμε, είναι τρελό πράγμα. Στη δεκαετία του 20, συγγνώμη, του 1960 μέχρι την πρώτη μεταπολίτευση, σε κάθε περίπου το επίπεδο των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, έτσι, ήταν στο επίπεδο του 22, 25, 30%. Δηλαδή, τόσο στο ΑΕΠ, τόσες επενδύσεις γίνονται στην ελληνική οικονομία. Περίπου τόσες ήταν και οι πιστώσεις που δινόντουσαν στην οικονομία, τα δάνεια. Μετά φτάσαμε στο σημείο να πέσουν οι επενδύσεις σε τόσο χαμηλό, κινιόντουσαν περίπου στην καλύτερη εποχή, εποχή Σιμίτη, μας βάζανε για το, μας προχράνανε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κινιόταν περίπου στο 18%, ενώ συνολικές πιστώσεις στην ελληνική οικονομία ξεπερνούσαν το 100%. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να φτιάξω εγώ, για να κάνω επένδυση το 18% του ΑΕΠ, χρειαζόμουν πάνω από το ΑΕΠ σε δάνεια. Αυτός είναι ο ορισμός του παραζητισμού μιας οικονομίας. Ο ορισμός του παραζητισμού. Και φυσικά, ο ορισμός του χρέους. Γιατί όλο αυτό δημιουργεί χρέος. Όσο μπορώ και το εξυπηρετώ με βάση την ανόδο του τζίρου, μπορώ και δεν μου φαίνεται, αλλά σε κάποια στιγμή που θα μου καθίσει η ιστορία, θα ταυτίσω όλα για όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα μπορώ να καθίσω, να σταθώ στα πόδια μου, δεν θα μπορώ να ρυθμίσω τίποτα. Αυτό το είδαν πολλοί επιχειρηματίες στη δεκαετία του 90, αλλά δεν το είδε η οικονομία. Το είδε η οικονομία, αφού βεβαίως μετά έπεσε όλο. Θα το δούμε παρακάτω με ποιον τρόπο. Όχι, μα δεν μπορούσε να επενδυθεί αυτό το πράγμα, διότι στηριζόταν όχι στην πραγματική ζήτηση της οικονομίας, αλλά στην τεχνική ζήτηση της οικονομίας που παρέγει το δάνειο, η πίστοση. Οι άλλοι φτιάχναν οικοδομές και φτιάχναν οικοδομές και τα πουλάγανε στον κοσμάκι που έπαιρνε δάνεια για να τα αγοράσει. Και όχι με βάση το τι εισόδημα είχε ο κόσμος για να αγοράζει σπίτια. Και έτσι είχαμε μια έξαρση της οικοδομής, αλλά αυτό ήταν πλασματική, γιατί στηριζόταν στα δάνεια που δεν είναι τράπεζες. Ή εγώ, για παράδειγμα, είχα μια επιχείρηση, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, που γύριζα εγώ το χρήμα αυτό το πράγμα, η χαρακτηριστική περίπτωση με τα αυτοκίνητα, φτάνοντας στο σημείο να έχω καινούργια αυτοκίνητα κάθε χρόνο στην Ελλάδα πάνω από 350.000. 350.000, αναλογικά με την οικονομία μου, είναι περισσότερα από ό,τι πουλάει η Γερμανία. Δηλαδή, τρελά πράγματα αυτά. Βεβαίως, αλλά και το κινούντουσαν το χρήμα. Αυτό που δεν σου φαινόταν ήταν ότι αυτό που συσσωρευόταν πίσω από την κίνηση του χρήματος, το κόστος χρήματος, το χρέος. Δηλαδή, κάθε φορά που έκανε ένα κύκλο το χρήμα, ανέβαινε το κόστος του. Δηλαδή, το επιτόκιο που θα χρειαζόταν να μπορεί να πληρώσεις. Γιατί το πλήρωνες μέσα από αυτό το κύκλωμα. Έτσι, όταν εγώ ήμουν γενικός διευθυντής σε μια εταιρεία εδώ, βιβλία πουλάγαμε. Για να καταλάβετε. Βιβλία πουλάγαμε, όχι αυτοκίνητα, βιβλία. Είδα το εξής χαρακτηριστικό. Ότι εγώ στον αλληλόχρεό μου, στον αλληλόχρεο, που δεν είναι δανεισμός περσέ, δηλαδή να πάω στην τράπεζα για να πάρω το. Αλληλόχρεος ήταν. Τους έδινα αυτά που μου δίνανε οι πελάτες. Έτσι. Λοιπόν, και μου δίνανε. Τους... Όχι, τότε, δεκαετία του 90 ήταν 20%, 80% επί της αξίας των αξιογράφων, χωρίς καμία δέσμευση της τράπεζας. Αυτό στην Αμερική, αν τα έλεγε ότι θα γινόντουσαν εδώ, θα σε παίρνανε μέσα φυλακή. Δηλαδή, 80% επί της αξίας σου δίνανε, σου θεωρούσαν κεφάλαιο, σου δίνανε δηλαδή, σου αφήνανε ένα 20% επί της αξίας των αξιογράφων, όπου ήταν, πώς να το πούμε, ο πιστωτικός κίνδυνος που ανέλαβε η τράπεζα. Ποιος πιστωτικός, δεν το καταλάβαινα. Έτσι, και επάνω σε αυτό το κεφάλαιο, στο 100%, σου χρεώναν 20% επιτόκιο. Αν εγώ είχα τζίρους και ανέβαινα, μπορούσα να αποπληρώνω αυτό το πράγμα, αλλά όλο αυτό συσσωρευόταν συνέχεια. Φούσκωνε. Έφτασα σε ένα σημείο να παρακαλάμε το κογλύφους για να βγάλουμε το μήνα. Και ήταν λογικό. Αν το έκανε μια μεγάλη εταιρεία, σαν αυτή που ήμουν εγώ, καταλαβαίνετε τι γινόταν στο μικρομεσαίο επίπεδο
Έτσι. Από την άλλη μεριά, οι πολύ μεγάλοι κάνανε κομπίνες και συμφωνίες με τις τράπεζες και τα βγάζανε πέρα. Ο μικρότερος από κάτω έτρωγε και τους δυο από πάνω τις πιέσεις. Και αυτό το πράγμα ήταν η κατάσταση στην οικονομία. Γι' αυτό μιλάμε για παρασιτισμό ανεφρούγμενο. Πρακτικά πράγματα. Εγώ όταν μπήκα σε αυτό το σύστημα είχα 10% όχι 20%. Αλλά το πρόβλημα που έπαθα δεν ήταν το 10% που με πείραξε. Γιατί είχα κρίνω 30, 40, 50. Ναι. Κύριο που με πείραξε ήταν ότι μου σκάσανε επιταγές σε ένα 700%. Έτσι, μπράβο. Ναι, άμα ναι, αυτό είναι το θέμα. Και όταν σου σκάγε η επιταγή, τι σου έλεγε, πάρ την επιταγή και τρέχα. Δεν σου έλεγε η τράπεζα, αναλαμβάνω το κίνδυνο. Έτσι, αν έλεγε στην Αμερική ότι πήγαινε να δώσει την επιταγή, καλά, δεν σου, μεταχρονολογημένη επιταγή δεν είναι, βραχιολάκια κατευθείαν. Έτσι, άμα την εμφανίσει, βραχιολάκια και μέσα. Λοιπόν, αλλά άμα την έδινε στην επιταγή, σου έλεγε η τράπεζα, πά την πίσω για την πληρωνή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από τη στιγμή που τη δέχεσαι, αυτό το μαθαίνω στο πρώτο έτος, χρηματοοικονομικά. Γι' αυτό λέγεται και καλή την πίστη. Δηλαδή, όταν μη συμμερίζεσαι το ρίσκο μου. Από τη στιγμή που μένεις μέρος του ρίσκου μου, παίρνοντας το αξιόγραφο από τον πελάτη μου, τρέχεις, δεν τρέχω. Γι' αυτό βάζω την υπογραφή μου. Σου μεταφέρω ρίσκο. Αλλά εδώ πέρα μονάζει για δικά τους. Λοιπόν, είχαμε τις κεφαλαιοποιήσεις των ντόκων, είχαμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το αστείο είναι ότι αυτό το πράγμα βεβαίως ήταν σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Δείτε τι γίνεται το ποσοστό της εγχώριας πίστης σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η γκρίζα. Κοιτάξτε πού εκτινάχθηκε. Και να γιατί είμαστε σε κρίση, παγκόσμια κρίση, και η κρίση αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα κλονίζεται, συγκλονίζεται το παγκόσμιο δυναμικό μέχρι να τελειώσει αυτού του τύπου η ανάπτυξη. Δηλαδή να αποφασίσουν οι λαοί ότι δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Αλλιώς θα πηγαίνουμε κράχ, από κράχ σε κράχ και από πόλεμο σε πόλεμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Για να συντηρήσεις αυτό το 160. Πόσο έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, κοντά 180% παγκόσμια. Δηλαδή, να δίνω εγώ 180 στο ΑΕΠ κάθε χρόνο για να μπορεί να συντηρηθεί το παγκόσμιο ΑΕΠ, 80% επιπλέον από το ΑΕΠ το παγκόσμιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό βεβαίως πρέπει να αυξάνει, διότι αυτές οι πιστώσεις αντιστοιχούν σε κέρδη τραπεζών, αντιστοιχούν σε κέρδη brokers, αντιστοιχούν σε εξτρέ χρηματοπιστωτικά, τα οποία κερδίζουν πολύ. Οπότε λοιπόν υπάρχει υλικό συμφέρον πίσω από αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό άλλωστε πάμε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, στην Ευρωζώνη παρατηρούμε το ίδιο φαινόμενο και μάλιστα αν είχαμε τα στοιχεία εδώ πιο αναλυτικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Πώς? Φαίνεται διόρθωση σε σχέση με αυτό. Πού, ποιο, για την κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη, η κόκκινη. Είναι μια μικρή διόρθωση, λέω, σε σχέση με το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο είναι φεσκωμένο. Για ποιο λόγο, γιατί εδώ έχουμε. Όχι, η Αμερική είναι πολύ πιο χαμηλά. Γι' αυτό και αντέχει. Η Ευρωζώνη και οι ευρωπαϊκές οικονομίες πάνε κατά διάολο. Λοιπόν, εδώ το ψηλό, τη διαφορά, την έχουν οι εξαρτημένες χώρες. Οι εξαρτημένες χώρες είναι από παλιά χρεωμένες μέχρι εδώ, μέχρι τα μπούνια. Δηλαδή οι Βραζιλίες, όλες αυτές. Πέρανε δάνεια τρελά από τη δεκαετία του 70 και του 60. Γι' αυτό και έχουν απανωτές χρεοκοπίες, έτσι πολύ περισσότερες από ότι η Ελλάδα. Χάρη σε αυτήν την περίοδο που γινόταν μάχη εδώ και που υπήρχε το θέμα της βιωσιμότητας και ότι δεν χρειαζόμαστε τα δάνεια, χρειαζόμαστε παραγωγή και άρα παραγωγική δυναμική οικονομία, γλιτώσαμε αυτό το πράγμα, αλλά μας ήρθε στη μεταπολίτευση με τις στρατηγικές επιλογές που μας ήρθαν με τον περίφημο δικοματισμό της εποχής εκείνης. Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Καραμαλής, το ολοκλήρωσε, μάλλον αυτό που ξεκίνησε ο Καραμαλής να κάνει, το ολοκλήρωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη τετραετία, το 1984, όπου βγαίνει και αρχίζει και αφήνει, δεν είναι τυχαίο, να μου επιτρέψετε, ότι η πρώτη πράξη, παράλληλα, το 1982, όταν δίνει αυτά που υποχρεούται να δώσει στον εργαζόμενο, που θέλετε, αν θέλετε, αυτό κράτησε την οικονομία, την κράτησε την οικονομία για δεκαετίες. Δηλαδή την αύξηση, διπλασιασμό στο εισόδημα και στις συντάξεις. Αυτό το πράγμα, αν δεν το έδινε, θα πέφτε μέσα σε 2 μήνες η κυβέρνηση Πασόκη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εκείνος ο λαός δεν έπαιζε. Εκείνος ο λαός το 81 δεν έπαιζε. Θα πέφτε μέσα. Αλλά τι κάνει ταυτόχρονα? Την πρώτη πράξη παράδοση της οικονομίας στο τραπεζικό σύστημα. Βάζει τον Ασένη, το τετσάρο της εθνικής οικονομίας, και παίρνει την περίφημη απόφαση
για την κεφαλαιοποίηση των τόκων. Μέχρι τότε ήταν παράνομο αυτό. Και σε τσάκισε. Τσάκισε αυτό το πράγμα. Βεβαίως και είχαμε αυτή την εξέλιξη που είχαμε μετά. Ήταν αυτονόητο τι θα γινόταν μετά σε αυτήν την ιστορία. Και βεβαίως, για να δείτε αντανακλαστικά ελληνικής κοινωνίας τώρα και φυσικά συνολικά, χρειάστηκε να φτάσουν το 1998 να τεσσελεσιδικήσει πόσες φορές στον Άριο Πάγο και να μπορέσουν να πάρουν πίσω την κεφαλαιοποίηση στόκων. Εν τω μεταξύ όμως, εκατοντάδες ή και χιλιάδες επιχειρήσεις είχαν κλείσει. Μιλάμε για δεκάδες επιχειρηματίες που είχαν αυτοκτονήσει και μαζί του βεβαίως και οι πιο παραγωγικές. Έτσι κλείσαν τις βιοτεχνίες του Πειραιά, κλείσαν ένα βιοτεχνικό παραγωγικό δυναμικό το οποίο ήταν τα καλύτερα στην Ελλάδα. Ακόμη και τώρα μας πέφτουν τα στοιχεία στα χέρια μας, τα οποία είναι εκοφαντικά. Το τι μπορούσε να κάνει αυτό το κύκλωμα, το παραγωγικό κύκλωμα, σε επίπεδο βιοτεχνίας. Ούτε καν σε επίπεδο βιομηχανίας. Προσφάτως έπεσε στα χέρια μου. Ναι, γιατί βεβαίως γύρω από αυτές υπήρχε μια ολόκληρη στεφάνη. Βεβαίως. Εγώ θυμάμαι ακόμη και σε περίοδους κρίσης, στις αρχές της δεκαετίας του 90, που ήταν κρίση πλέον, έτσι, είχαν αναπτυχθεί τα φασονατζίδικα, που ναι, μεν ήταν σκληρή δουλειά για αυτή την ιστορία, αλλά επιβίωσε κόσμος και κοσμάκης με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ναι, φασονατζίδικα ήταν δουλική εργασία, αλλά με αυτόν τον τρόπο ζήσανε και μετά τα τσάκισαν όλα οι τράπεζες. Δεν αφήσανε τίποτα για να μετατρέψουν σε καθαρά κομπραδόρικη μεταπρατική την οικονομία. Να τελειώσει το παραγωγικό, σκληρός πυρήνας παραγωγής στην Ελλάδα. Λοιπόν, παράλληλα βεβαίως με το τι έγινε με τον αγρότη, που εκεί τον εξαγοράσανε τελείως διαφορετικά, με άλλους τρόπους, με δύο τρόπους μάλλον, με τις επιδοτήσεις και τον Αλβανό. Τους Αλβανούς δηλαδή που κατεβάσανε κάτω, οπότε είχαν φτηνό εργατικό δυναμικό της ξεφτύλας και ο αγρότης άραζε στο καφενείο και έβαζε τον Αλβανό να δουλεύει και την επιδότηση. Φυσικά, προφανώς. Ναι, ναι, μα είπα εγώ, βεβαίως. Και μάλιστα εκεί ανάπτυξε και μια βαθύτατα συντηρητική συνείδηση που δεν τον έδαινε με τη γη του, τον έδαινε με την επιδότηση. Και με τον κομματάρχη που του έκανε τις πλάτες για να μπορεί να υπερεκμεταλλεύεται τους Αλβανούς που κατεβαίνανε τότε κατά χιλιάδες εκεί πέρα και που πολλές φορές τους βρίσκανε την ημέρα της πληρωμής ή μετά την ημέρα της πληρωμής κομματιασμένους, χωμένους μέσα στα χωράφια της εποχής εκείνης. Επειδή είμαι φαντάρος εκείνη την εποχή, τα θυμάμαι και ακόμη μου γυρίζουν τα τάντερα. Όχι, μα δεν είναι ο Αλβανός που έφυγε. Ο Αλβανός έφυγε με ροκάμα του. Του καταστρέψαν. Μισό λεπτό. Δεν λέω ότι για τον Αλβανό. Ο Αλβανός. Αυτό επενδύθηκε. Αυτό. Λοιπόν. Όχι, μετά. Λοιπόν. Η εγχώρια πίστη στην Ελλάδα ως ποσοστό της εγχώριας πίστης στην Ευρωζώνη και παγκόσμια. Λοιπόν, το παγκόσμιο εδώ πέρα μας λείπει, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν μου βγήκε, αλλά δεν έχει σημασία. Η Ελλάδα, έτσι, ως ποσοστό εγχώριας πίστης της Ευρωζώνης και μετά η Ελλάδα ως παγκόσμιας εγχώριας πίστης. Το μερίδιο δηλαδή της εγχώριας πίστης παγκόσμια. Προσέξτε τώρα, ποιο είναι το ενδιαφέρον. Το κενό είναι δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για την Ευρωζώνη. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το κενό. Λοιπόν, γιατί με τα στοιχεία, γιατί χρησιμοποιούμε μία πηγή για να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία, έτσι. Είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Αν καθίσουμε και βρούμε, μπορούμε να τα βρούμε από αλλού. Αλλά τότε δεν θα είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς διαφορετικές πηγές για να κάνεις συγκρίση στοιχείων. Πρέπει να έχεις μία ενιαία πηγή. Γιατί η μέτρηση μπορεί να είναι διαφορετική. Ο τρόπος μέτρησης δηλαδή είναι διαφορετικός. Λοιπόν. Όχι. Ξαναλέω, λέμε για τις χώρες της σημερινής Ευρωζώνης κατά προβολή προς τα πίσω. Δηλαδή, παίρνουμε τις χώρες αυτές ξεχωριστά όπως ήταν τότε. Έτσι, που δεν ήταν Ευρωζώνη και φτάνουμε μέχρι τώρα. Ποιο είναι λοιπόν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Γιατί την προτιμήσανε για την Ευρωζώνη. Εδώ φαίνεται για το γιατί. Όχι για τις επενδύσεις, ούτε για το εμπόριο. Για τα δάνεια την πήρανε. Τα δάνεια έφτασαν να είναι παραπάνω το 2% ως μερίδιο της Ευρωζώνης. Είναι ένα σημαντικό μερίδιο για αυτούς που ήταν στο εξωτερικό και να λέει, κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτό το μερίδιο να το χαρίσω εγώ σε
στις ελληνικές τράπεζες. Να τα πάρω εγώ. Το οποίο μπορεί να μου αποδώσει πολύ περισσότερο από το να κάτσω να ασχοληθώ με τις επενδύσεις, όπου οι ελληνικές επενδύσεις σαν μερίδιο στην Ευρωζώνη ή αν θέλετε στην παγκόσμια ήταν 0,00 τρεχαγύρευε. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό κιόλας οι εισδροές κεφαλαίου αξέ, δηλαδή άμεσων ξένων επενδύσεων, είναι ελάχιστα στους μηδαμινές. Δεν έχουν λόγο, γιατί δεν υπάρχει μερίδιο να πάνε να τοποθέτεις το κεφάλαιο. Όμως για τα δάνεια, για την πίστη, υπάρχει θέμα. Θα το δούμε παρακάτω πώς εκτινάχθηκε. Η Ελλάδα ως ποσοστό, η πίστη στην Ελλάδα ως ποσοστό της παγκόσμιας εγχώριας πίστης είναι το πορτοκαλί. Και η Ελλάδα σαν Ευρωζώνη είναι πάνω το μπλε, έτσι, που έχει και την διακοπή των στοιχείων. Ο δανεισμός στην Ελλάδα. Αυτά είναι στοιχεία από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Προσέξτε τώρα πώς συνολικά πήγε ο συνολικός δανεισμός στην Ελλάδα. Μιλάμε ανατριμηνία εδώ πέρα είναι. Τα στοιχεία είναι από το 1997, τέλος 97, μέχρι το τελευταίο διαθέσιμο του 17, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Και εδώ έχουμε το δανεισμό προς τη γενική κυβέρνηση. Γενική κυβέρνηση εννοούμε το κράτος, διοίκηση, κρατικό προϋπολογισμό, συν τα νομικά πρόσωπα που είναι γύρω. Το είναι ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προσέξτε πώς πήγε ο δανεισμός προς τη γενική, από όλες τις πηγές δανεισμός. Από όλα, έτσι, τράπεζες, ομόλογα, αυτά τα Eurocommercial, τα έντοκα, ιστορίες, παντού. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς πήγε. Ξεκίνησε το 97 κάτω από το 100% και εκτινάχθηκε ιδιαίτερα τα χρόνια, καλά το 12 βεβαίως, είναι προφανές το γιατί και το τι συνέβη. Έτσι. Από 1ης Δευτέρου του 2012 που ήρθε ο κύριος Νταλάρα και του προσφέραμε ένα γλυκαντικό, ξεκολωθήκαμε στο δανεισμό. Αυτά είναι στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Κοιτάξτε το επίπεδο τραπεζικού δανεισμού προς τη γενική κυβέρνηση για να καταλάβουμε και το πόσο παραμύθι είναι αυτό που μας λένε περί πρωτογενούς πλεονάσματος. Γιατί αν έχεις πρωτογενές πλεονάσμα, δεν δανείζεσαι. Δεν έχεις ανάγκες για νέο δανεισμό. Έτσι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες το εισόδημά μου επαρκεί και περισσεύει για να κάνω τις δαπάνες μου, τις τακτικές μου δαπάνες. Εκτός από τις έκτακτες. Τακτικές, που σημαίνει ότι έχω και ένα περίσσευμα, βρε αδερφέ. Τότε γιατί δανείζομαι? Γιατί δανείζομαι? Γιατί εκτινάσετε το δανεισμό? Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο, προσέξτε. Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ο δανεισμός προς τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το πορτοκαλί. Κοιτάξτε πώς εκτινάστε. Προς το μη χρηματοπιστωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Τον ιδιωτικό με την ευρεία έννοια. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν είναι πιστωτικός οργανισμός. Όλα, νοικοκυριά, ιδιωτικές επιχειρήσεις, το σύμπαν. Λοιπόν, με εξαίρεση την τράπεζα, την κυβέρνηση. Το ιδιωτικό χρέος. Έτσι. Προσέξτε πώς έχει φτάσει. Αυτά είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της... Έτσι. Έχουμε... Είμαστε στα 300%. Στα 300%. Και το γκρίζο είναι ο συνολικός δανεισμός στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, εσίως κοντά στα 500% του ΑΕΠ. Και εμείς υποτίθεται θα αναπτυχθούμε. Έτσι, το 97, με σημίτη, με απελευθερωμένες αγορές, με την υποτίμηση, με την πολιτική υποτίμηση εσωτερικής και εξωτερικής, που ακολουθούσε τότε η κυβέρνηση σημίτη. Εσωτερική με τη λιτότητα, εξωτερική με την υποτίμηση του νομίσματος και που ήταν και σκόπιμη, τραγικά σκόπιμη η πολιτική υποτίμηση. Λοιπόν, όλα αυτά και ο συνολικός δανεισμός ήταν περίπου στα 200%. Και τώρα, μετά από όλα αυτά που έχει υποστεί η χώρα, χωρίς να έχει δυνατότητα ελέγχου το χρηματοοικονομικό της διαθεσίμων, χωρίς νόμισμα, χωρίς παραγωγή, χωρίς επενδύσεις, έχουμε 500% το συνολικό δανεισμό. Στο... Ναι, και θα εκταναχθεί ο δανεισμός. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μειωθεί. Λοιπόν, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Λοιπόν, από το 2011 που ξεκίνησε το πουλάτε γιατί δεν μπορείτε να πληρώσετε.
Γιατί τότε που ξεκίνησε, με το δεύτερο μνημόνιο. Στο πρώτο μνημόνιο μας πουλήσαν το παραμύθι ότι θα περάσουμε μια λιτότητα και τέλος πάντων θα μπούμε σε γρήγορη ανάπτυξη. Μετά όμως είναι το δεύτερο μνημόνιο που λέει το πρόγραμμα Ζάπιο 1, Ζάπιο 2. Το υιοθετήσανε οι δανειστές και λέγανε ναι, παιδί μου, μια και δεν μπορεί να αργεί με το ζήτημα των περικοπών και τη λιτότητα, πουλήστε. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησαν οι λεγόμενες ιδιωτικοποιήσεις, ξεπούλημα είναι άλλο, ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίηση είναι το κράτος επιλέγει να απαλλαγεί από κάποιες δραστηριότητες με α, χ και ψ κριτήρια, τα οποία πιστεύει, ή τουλάχιστον έτσι λέει, ότι δια του ιδιωτικού τομέα μπορεί να δοθούν, να αποδοθούν οι υπηρεσίες αυτές ή τα προϊόντα καλύτερα με, και για την οικονομία καλύτερα. Αλλά αποφασίζει το κράτος. Το κράτος αποφασίζει. Όχι το ΤΑΙΠΕΔ, ούτε το ταμείο διάφορα. Αυτό λοιπόν δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι ξεπούλημα. Γιατί στο ταμείο το ΤΑΙΠΕΔ δεν κάνει ιδιωτικοποίηση, ξεπουλάει. Και όταν δεν μπορεί να πουλήσει, μένει η περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στο δημόσιο τομέα ή στο κράτος και να πει το κράτος, κάτσε ρε παιδί μου, να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης, θα το αξιοποιήσουμε καλύτερα. Όχι. Έτσι. Γι' αυτό δεν μιλάμε ούτε καν για ιδιωτικοποίηση. Έτσι. Σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος έγινε. Όχι, πουθενά, πουθενά, πουθενά. Λοιπόν, να το πούμε πιο συγκεκριμένα. Μισό λεπτό, να τελειώσω και σημειώστε το να το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, απλά από τότε που ξεκίνησε μέχρι και τέλος του 2018, εάν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που λέει ο προϋπολογισμός, θα έχουμε εισπράξει συνολικά 11 δισεκατομμύρια και θα τα έχουμε πουλήσει όλα. Όταν μιλάμε όλα, μετά το τέλος του 2018, να δω πώς θα πληρώσουμε την τρέχουσες επιβαρύνσεις του χρέους όταν δεν θα έχουμε να πουλήσουμε. Όχι. Θα δεις πόσο θα σε πουλήσουν εσένα. Έχει να πουληθείς. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή τον κάθε πολίτη και το εδαφική επικράτεια. Γι' αυτό τον έχουν βάλει και ουρλιάζει ο Ερντογκάν. Ξέρει τι έρχεται. Και επειδή έχει σοβαρά προβλήματα στην οικονομία του, όχι βέβαια την κατάσταση αυτή που έχει εδώ η Ελλάδα, σου λέει κάτσα ρε φίλε, αφού πουλιέται η γειτονική μου χώρα, μην πάρω εγώ. Είμαι μάπας, είμαι εγώ. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Έτσι. Μετά. Λοιπόν, για να καταλάβουμε το τι, πού έχουμε πλέον, έχουμε εκτιναχθεί. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, να το γυρίσω. Λοιπόν, ο συνολικός δανεισμός ως ποσοστό του ΑΕΠ όλων των χωρών, δηλαδή όλων των χωρών που δίνουν στοιχεία στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, γιατί στοιχεία της BIS είναι Bank of India, ναι, όλων των χωρών, πλανήτης. Και ο συνολικός δανεισμός ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδας. Μπλε Ελλάδα, όλες οι χώρες μαζί, Πορτογαλή. Πέστε μου εσείς τώρα πώς ακριβώς θα τα βγάλει πέρα η χώρα. Γιατί εγώ σηκώμαι σε τα χέρια, αλλά εγώ είμαι γραφικός του Δημοτικού, δεν έχω πτυχίο, δεν έχω τίποτα από όλα αυτά, είναι γνωστό αυτό το πράγμα, πείτε μου πώς θα τα βγάλει. Θα πάνε τα αέρες, το είπα. Όχι, είναι η ρητορική, θα μου το πεις μετά. Είναι ο ίδιος ο προηγούμενος, μόνο που το συγκρίνουμε με το συνολικό δανεισμό του ΑΕΠ, με το σύνολο των χωρών που δίνουν στοιχεία στην BIS. Είναι ο μέσος όρος. Όχι. Το συνολικός δανεισμός σαν ποσοστό της κάθε χώρα. Δηλαδή, το ΑΕΠ του συνόλου των χωρών, σε ποσοστό αυτό το συνολικός δανεισμός, αθρηστικά. Μπράβο. Δείξτε. Καταλαβαίνουμε τώρα την υποβάθμιση. Άρα, η διεθνή θέση της χώρας προσφέρεται για χρηματοπιστωτική εκμετάλλευση. Όχι για επενδύσεις άλλου τύπου, ούτε για εμπόριο. Άρα, έχουν τελειώσει αυτού του είδους οι δραστηριότητες για τη χώρα και έχουν ολοκληρωτικά περάσει στο παρελθόν. Δεν υπάρχει περίπτωση με τα υπάρχοντα δεδομένα και με τα συγκεκριμένα πλαίσια που λειτουργούμε, να λειτουργήσει κανείς παρά μόνο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κερδοσκοπίας με βάση τη χρηματοπιστωτικό δανεισμό της χώρας. Προσέξτε τι έγινε το 2012. Προσέξτε αυτό το αλματάκι που έγινε. Πέφτει για μια στιγμή χαμηλά. Γιατί γίνεται η περικοπή του δημόσιου χρέους, PSI, και μετά ντάμα εκτινάστε. Αλλά μιλάμε για το συνολικό δανεισμό. Συνολικό δανεισμό της οικονομίας, όχι μόνο το δημόσιο. Προσέξτε πώς συμπαρασύρει το σύνολο της οικονομίας. Τότε έπεσε με 120 δις που πήγανε και
Τα 106-109. Και πήγανε τα χρέη των τραπεζών. Μπράβο. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Και δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Μιλάμε σχεδόν στο επίπεδο του 500. 500%. Είναι 5 φορές το ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή πέστε μου εσείς τώρα ότι το ΑΕΠ αυξάνει με 3% κάθε χρόνο που λένε αυτοί. Δηλαδή 3% από τα 175 δισεκατομμύρια που είναι θα πάει ας πούμε επί 3% πόσο να πάει, 177, να πάει 178. Δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη 1,5% και να έχει πλέον 4,5%. Αυτό σας λέω, λοιπόν, το συνολικό λοιπόν χρέος είναι 740 δισεκατομμύρια. Το συνολικό χρέος. 740. Φυσικά. Τα πάντα θα σαρώσω. Ναι, συνολικό χρέος της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό αν δείτε τα στοιχεία, αλλά δεν θα τα έχουμε εδώ, για να μην κουράσουμε όσο περισσότερο από ό,τι κουράσαμε, θα δείτε πιο χαρακτηριστικά στα τελευταία του τέτοιου, το πώς μοιράζεται ο πλούτος εκεί. Λοιπόν, ο συνολικός δανεισμός είναι 740 δισεκατομμύρια τελευταία στοιχεία της BIS, δηλαδή ό,τι χρωστάμε όλοι μας, σαν κοινωνία, σαν οικονομία, όχι μόνο το κράτος, αλλά όλοι μας, έτσι. Λοιπόν, και μια οικονομία που σφαδάζει χωρίς να παράγει εισόδημα, απασχόληση, επενδύσεις, οτιδήποτε, παραγόμενο προϊόν, δεν έχει. Και προσέξτε τώρα την υποτίμηση που έχει γίνει στην ελληνική οικονομία που έχει φτάσει. Εδώ, τα στοιχεία αυτά είναι υπολογισμός, το έβαλα απευθείας, όπως είναι από τον τρόπο που γίνεται ο υπολογισμός για το συνολικό πλούτο που έχει κάθε χώρα, όπως υπολογίζεται την Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι μια ειδική έκθεση, βγαίνει αραιά και που δημοσιοποιείται. Δεν ξέρω τι γίνεται στα παρασκήνια. Έχω ακούσει διάφορα για τις παρασκηνιακές εκτιμήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουν βγει αυτή τη στιγμή, βγήκε ο τελευταίος οδηγός, 2018 τώρα, πριν ένα μήνα. Έχει βγει το 1995, στοιχεία του 1995, στοιχεία του 2000, στοιχεία του 2005 και τώρα τα τελευταία είναι τα στοιχεία υπολογισμού του 2014. Έκδοση το 2018, αλλά τα διαδέσιμα στοιχεία είναι του 2014. Λοιπόν, τι βγάζεις από εδώ. Έχει χωρίσει τις χώρες, τις έχει κατά χώρα, αλλά τις έχει και σε χώρες low income, χαμηλού εισοδήματος, μεσαίου εισοδήματος, υψηλού εισοδήματος, ΟΟΣΑ. Δηλαδή, ποιες είναι οι υψηλού εισοδήματος, ΟΟΣΑ, οι γνωστές 7 ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία κτλ. Σωστά. Προσέξτε, χωρίζει σε τρεις κατηγορίες το συνολικό κεφάλαιο που διαθέτει μια χώρα. Το κεφάλαιο εδώ το χρησιμοποιεί με τον όρο του πλούτου. Wealth. Κεφάλαιο, το συνώνυμο του πλούτου με το κεφάλαιο το κάνανε οι κλασικοί οικονομολόγοι της πρώτης φάσης. Πραγματική κλασική, όχι νεοκλασική, η κλασική οικονομολογία. Adam Smith, David Ricardo κτλ. Αυτοί ταυτίζανε την έννοια κεφάλαιο με την έννοια του πλούτου, wealth. Λοιπόν, και λέει, το χωρίζει σε τρία. Το πρώτο είναι το φυσικό κεφάλαιο. Φυσικό κεφάλαιο είναι πόσες είναι οι εκμεταλλεύσιμες γέες που έχεις στη χώρα σου. Τι αξία έχουν. Μετρημένα όλα αυτά είναι σε per capita, είναι δηλαδή τρέχοντα δολάρια, κατά κεφαλή και ποσοστά. Όχι. Πόσο αξιοποιήσιμο φυσικό πλούτο έχεις. Για παράδειγμα, έχεις δάση τόσα. Πόση ξυλία ιονοί παράγουν τα δάση. Λοιπόν, έχεις ορυκτά, πολύ ωραία. Πόσα από αυτά τα ορυκτά είναι αξιοποιήσιμα και πόσα αυτά, έτσι, όλα αυτά. Αυτό είναι το φυσικό κεφάλαιο της χώρας. Το δεύτερο είναι το παραγωγικό κεφάλαιο. Δηλαδή, παραγωγικό κεφάλαιο είναι τι έχω κατασκευάσει εγώ ο ίδιος, δηλαδή από άποψη υποδομών, λιμάνια, πόλεις, χωριά, ιστορίες, συν παραγωγικός εξοπλισμός, εργοστάσια, επιχειρήσεις, τα πάντα. Αυτό λέγεται παραγωγικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Και το τρίτο, το intangible capital, είναι αυτό που το ονομάζει και η ίδια Παγκόσμια Τράπεζα στις επόμενες μετρήσεις, human, ανθρώπινο κεφάλαιο. Δηλαδή, οι δυνατότητες που έχεις στο ανθρώπινο δυναμικό σου να παράγει σε δεξιότητες, παραγωγικότητα και γνώση. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μπράβο. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, προσέχουμε τώρα. Στο φυσικό κεφάλαιο, όταν μιλάμε για τις χαμηλού εισοδήματος χώρες, το φυσικό κεφάλαιό τους είναι το 26%. Είναι πολύ ψηλό αν πας
στις ανεπτυγμένες χώρες που είναι μόλις το 2%. Το 2% του συνολικού τους πλούτου είναι το φυσικό τους κεφάλαιο. Αυτό στο οποίο στηρίζονται οι υψηλά ανεπτυγμένες χώρες είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, 80%. Ενώ οι χαμηλού εισοδήματος έχουν ανθρώπινο κεφάλαιο 59%, παρά το γεγονός ότι οι low income, είναι χαμηλού εισοδήματος χώρες, έχουν 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ενώ οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν 15-20% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αλλά στηρίζει το πλούτος τους κατά 80% σε αυτούς, δηλαδή στο εργατικό τους δυναμικό. Λοιπόν, στην παραγωγικότητα που έχει τα μυαλά και τα χέρια μας, ρε παιδιά. Αυτή είναι η πραγματική φύση. Ενώ έχουν καταδικάσει τις χαμηλές οικονομίες να στηρίζονται στο φυσικό τους πλούτο, για που τους το αρπάζουν οι άλλοι. Που έχουν τη δυνατότητα, τη γνώση, τις δεξιότητες κτλ. Και τις έχουν αυτοί. Αυτό είναι το ηλίζω. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για όλα αυτά τα παραμύθια και τους παραμυθατζίδες που κυκλοφορούν έξω και μας λένε ότι θα πλουτίσουμε με το να βγάλουμε πετρέλαιο, να βγάλουμε ορυκτά. Όχι. Ο πραγματικός πλούτος της χώρας είναι τα μυαλά και τα χέρια μας. Και όσα μένουν, γιατί μην τους ξεχνάμε και αυτούς που μπαίνουν εδώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο πλούτος. Και το αστείο είναι ότι ξέρετε πόσο είναι σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Κατ' εκτίμηση, το ποσοστό του ανθρωπίνου κεφαλαίου, συμβολή του ανθρωπίνου κεφαλαίου στον πλούτο της Ελλάδας. 86%. Έχουμε το πολύ ψηλότερο συμβολή εργατικού δυναμικού στον πλούτο της Ελλάδας από ό,τι όλες οι χώρες οι ανεπτυγμένες, που το 2000 ήταν 80%. Πάμε το 2014, τελευταία έκθεση. Όχι, όχι, ανεπτυγμένοι είμαστε κι εμείς, στα middle income, προς πάνω. Ναι. Λοιπόν, είμαστε πολύ ψηλοί. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να δεις πού πρέπει να επενδύσεις. Αυτό σου δείχνει το πού πρέπει να επενδύσω. Δεν πρέπει να επενδύσω να βγάλω ρηχτά φυσικό πλούτο. Ούτε βέβαιως στο παραγωγικό μου κεφάλαιο, γιατί το παραγωγικό μου κεφάλαιο, εάν δεν έχω επενδύσεις ανανέωσης, ανάπτυξης κτλ., θα πεθάνει. Πρέπει να επενδύσω στο εργατικό μου δυναμικό, στο ανθρώπινο προσωπικό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Φυσικά. Και μάλιστα παύτινο, ενώ είναι πολύ ανεπτυγμένο, και είναι παύτινο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τα στοιχεία πώς έχουν μετατραπεί το 2014 σε σχέση με το 2000. Έτσι, αυτή είναι η τελευταία έκθεση, όπου το παραγωγικό παραμένουν τα στοιχεία αυτά, με μία εξαίρεση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Το υψηλό, πλέον το μετράνε σε human capital, το intangible που λέει εκεί, είναι human, δηλαδή ανθρώπινο κεφάλαιο, έτσι, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το εξής. Εδώ το human, στις ανεπτυγμένες χώρες, στο high income του ΟΟΣΑ, στις χώρες υψηλού εισοδήματος του ΟΟΣΑ, κοιτάξτε πού έχει πάει. 70% από 80%. Έχει τρομακτική υποβάθμιση. Είναι η πολιτική νεοφιλελεύθερη υποτίμηση του ζωντανού, της ζωντανής εργασίας. Το 2000. Καταλάβαινε τώρα. Στρέφεται προς τα έξω στην εκμετάλλευση πλούτο και δυναμικό στο εξωτερικό και υποβαθμίζει την εργασία που έχει μέσα στο εξωτερικό. Γι' αυτό και που λέγαμε ότι δεν μπορώ να απασχολήσω εγώ, που λέγαμε προηγουμένως. Οι μεγάλοι, οι υπερεθνικές εταιρείες. Ενώ την ίδια ώρα οι υπερεθνικές εταιρείες εκμεταλλεύονται τις άλλες χώρες με μεγαλύτερη ευκολία, δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν τις χώρες υψηλού εισοδήματος, χαμηλού εισοδήματος, μεσαίου εισοδήματος ως μερίδια αγοράς. Και όχι ως, όπως οι πολυεθνικές, έδρα όπου συγκεντρώνω τα κέρδη από την εκμετάλλευση των άλλων χωρών, όπως γινόταν οι πολυεθνικές στα δεκαετία του 50 και του 60 και του 70. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία. Έτσι. Ο συνολικός πλούτος έχει φτάσει του πλανήτη σε δισεκατομμύρια δολάρια ένα τετράκις 143 δολάρια. Λοιπόν, ο πλούτος Ελλάδας. Ελλάδα 1995, 2000, 2005, 2014. Έτσι. Η Ελλάδα σε δολάρια ήταν 3
Όλα είναι σε δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι 3,23 δολάρια το 1995. Το 2000 3,7, 4,3 το 2005 και το 2014 2,5. 3. Η πτώση είναι 43%. Σε ευρώ είναι ακόμη χειρότερα. Αν κάνουμε τη μετατροπή δηλαδή, σε ευρώ η πτώση είναι 47%. Η πτώση 5-14, δηλαδή αμέσως μετά. Γιατί έχουμε τη μικρή την άνοδο εδώ? Γιατί είχαμε τους Ολυμπιακούς, παιδιά. Αν δούμε τα στοιχεία κιόλας, το παραγωγικό κεφάλαιο, το παραγόμενο κεφάλαιο, να το πούμε έτσι, είναι αυξημένο συγκριτικά. Αλλά μετά που πέφτει, η υποτίμηση δηλαδή που δέχτηκε η ελληνική οικονομία στον πλούτο, έπεσε στο 47%. Όμως, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να δούμε ως μερίδιο του συνολικού πλούτου που παράγει ο πλανήτης. Έτσι. Ως μερίδιο, λοιπόν, του πλούτου, ήμασταν στο 0,64% του πλανήτη. Σύμφωνα πάντα τις μετρήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πέσαμε στο 0,60, 0,61 στον πλανήτη λόγω της Ολυμπιάδας κτλ. Και τώρα, στο 14, πήγαμε στο 0,22. Συνολική πτώση 64% ως μερίδιο του πλανήτη. Το ερώτημα είναι ποιο. Εάν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει υποστεί τέτοια υποβάθμιση. Καμία. Σε περίοδο ειρήνης. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, είχαμε πτώση 47% ή 43% σε δολάρια, την ίδια ώρα που ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε 61% ανάμεσα στο 2005 και το 2014. Γι' αυτό έχουμε την τρομακτική πτώση του 64%. Το συγκριτικό, το μερίδιο δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν το έχει υποστεί καμία άλλη χώρα, σας το δηλώνω, με βάση αυτά που υπάρχουν στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα δεν υπολογίζει ορισμένες χώρες που είναι ανύπαρκτες ουσιαστικά. Έτσι. Υπολογίζει περίπου 135 με 136 χώρες. Σε 136 χώρες λοιπόν, που είναι συμπεριλαμβανομένων και της Συρίας και της Ιεμένης και όλα αυτά τα πράγματα, σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα με τέτοια υποτίμηση, υποβάθμιση. Όχι, 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 όχι. Είναι πόσο έπεσε σαν μερίδιο από το 0,61 στο 0,22. Τι υποχώρηση είναι αυτή. Ως μερίδιο πλέον του παγκόσμιου πλούτου. Είναι 64%. Ως μερίδιο του παγκόσμιου πλούτου. Αυτό που έχασε η Ελλάδα, κάποιος το πήρε. Έτσι. Γιατί είναι η παγκόσμια οικονομία παράγει ένα πλούτο. Ο πλούτος αυτός, αν αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, είδαμε, το 2005-2014 αυξήθηκε 61%. Όχι, όχι. Αυτό είναι στρατηγική επιλογή υποβάθμισης. Την είδαμε το γιατί έγινε. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί αυξήθηκε. Αν είχε μειωθεί όλο, ναι. Και σε απόλυτες τιμές έχει μειωθεί και σε σχετικές τιμές. Φυσικά είναι. Ο παγκόσμιος πλούτος ξεκίνησε το 1905 με 504 τρισεκατομμύρια δολάρια και έφτασε το 1,1 τετράκις. Λοιπόν, αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική. Εδώ έχω υπολογίσει απλά το 2005 με το 2014, δηλαδή από τα 707,7 τρις στο 1 τετράκις, 1,1 τετράκις, αύξησε 61% και εμείς μειωθήκαμε σε σχέση με το 5. 43%. Σχεδόν διπλασιάστηκε. Και εμείς, όταν ήταν 707, ήμασταν στο 0. Ναι. Αυτό. Εμείς πέσαμε 42. Δηλαδή, ο παγκόσμιος πλούτος σχεδόν διπλασιάστηκε και εμείς χάσαμε σχεδόν το μισό πλούτο. Είναι 4,4 στα 2,5. Σχεδόν το μισό. Δηλαδή, χάσαμε σχεδόν το μισό. Πρέπει να συνδυάσουμε τον άλλο πίνακα. Πόσο μειώθηκαν οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Ναι. Πάει μαζί αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση της υποβάθμισης της χώρας συγκεντρωτικά. Σε αυτήν λοιπόν τη σημασία έχει δύο πράγματα να τονίσουμε. Πρώτον, ότι δεν έχει υποβαθμιστεί ποτέ άλλη χώρα σε συνθήκες ειρήνης τόσο πολύ.
Η Συρία που το 11 αρχίζουν να το βομβαρδίζουν. Έτσι σωστά. Λοιπόν, υποτιμήθηκε, υποβαθμίστηκε στα μέχρι το 2014. Όχι, περίπου στο 22%. Κατά 22%. Εμείς έχουμε υποβαθμιστεί 47%. Δεν έχουμε άλλη χώρα τέτοια, με τέτοιο ασφαλιάρα να έχει δεχτεί. Και μάλιστα σε συνθήκες τυπικής ειρήνης. Έτσι, δεν μας βομβαρδίζουν ακόμη. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι στρατηγική επιλογή. Δεν είναι μας κάτσε κάτι άσχημα. Η στρατηγική επιλογή είναι η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση γενικά. Η στρατηγική επιλογή ήταν αυτή. Να προσυνδεθεί η ελληνική οικονομία και να μετατραπεί σε απόφυση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αυτή ήταν η στρατηγική επιλογή. Ο μόνος λόγος επειδή εμείς... Όχι, δεν είναι αιτία αυτό. Αυτό είναι επιλογή. Είναι ταξική στρατηγική επιλογή. Η άκουσα τάξη της χώρας αποφάσισε ότι δεν έχει νόημα να κυνηγάει την αυτοδυναμία της ελληνικής οικονομίας και την εγκατέλειψη. Αυτό το πράγμα, η συγκεκριμένη άκουσα τάξη. Τώρα, πάμε πίσω στα στοιχεία, να δεις πότε γίνεται το τσάλαν, πότε γίνονται τα ίμια. Πάμε πίσω. Λοιπόν. Και αυτό ήταν αυτό μέσα στις στρατηγικές τους επιλογές ή ήταν κάτι το οποίο ήταν... Ήταν στις επιλογές τους. Ήταν στις επιλογές τους. Από τη στιγμή που η άρχουσα τάξη δεν υποστηρίζει την αυτοδυναμία της χώρας, η οικονομική επάρκεια και αυτοδυναμία της, άρα μπορεί να επιβιώσει, θεωρεί πλέον ότι η Ελλάδα δεν είναι βιώσιμη ως οικονομία, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη και ως πολιτική. Ανεξάρτητη πολιτική. Απόλυτα γνωστό. Απόλυτα γνωστό. Πρώτο, να θυμηθούμε το 1987 που πρωτοεμφανίζεται η περίφημη πρόκληση του 1992, έτσι μας τη λέγανε τότε. Προετοιμαζόταν το Μάστρεχτ. Τότε, για πρώτη φορά, εμφανίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης και μας είπε ότι είναι μια μεγάλη ιδέα του έθνους. Η σύνδεσή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά είχε έρθει ο Ανδρέας και στην πρώτη συνάντηση εκεί πέρα που προετοιμαζόντουσαν το Μάστερ και βγήκε και είχε πει αυτό ότι πού πάμε και μας την έχουν πέσει, είναι η περίφημη δήλωση, υπάρχει και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν συνειδητή στρατηγική επιλογή. Και μάλιστα άλλαξε ποιοτικά και η πολιτική και η κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Πού άλλαξε. Περίπου, αν δείτε τα στοιχεία, περίπου προς τα αρχές δεκαετίας του 90, τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, γίνεται αυτή η στροφή, η συνολική στροφή. Εκεί έχουμε σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Πολύ σοβαρές, ιστορικού χαρακτήρα. Πρώτον, αρχίζει να αλλάζει η κοινωνική σύνθεση της Ελλάδας. Μέχρι τότε η Ελλάδα διακρινόταν για το υψηλής απόδοσης παραγωγικότητας εργατικό δυναμικό, που δεν ήταν μόνο η εργατική τάξη, τα μεγάλα εργοστάσια, παραγωγικές επιχειρήσεις κτλ. Αλλά το βιοτεχνικό δυναμικό που είχαμε. Όλο αυτό ήταν υψηλής παραγωγικότητας δυναμικό. Αυτό καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Ο σκληρός πυρήνας εργατικής τάξης συνθλίβεται με τις λεγόμενες προβληματικές επιχειρήσεις. Τσακίσαν τις προβληματικές επιχειρήσεις και μαζί όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας. Αυτό το βιομηχανικό εργατικό δυναμικό δεύτερης γενιάς, εξειδικευμένο, ταυτισμένο με την παραγωγή και βεβαίως μαζί του πήγε η υπερηφάνεια του εργάτη, του εργαζόμενου, για αυτό που κάνει, τη εξειδίκευσή του, του ενδιαφέροντος για αυτό το πράγμα, για τη δουλειά και την παραγωγή. Αν ζούσατε ή είχατε πάει σε εργοστάσια της εποχής εκείνης και το πώς μιλάγανε και το πώς διεκδικούσαν οι εργάτες της Χαλιβουργίας, 7.000 εργάτες, με τις ψυκά μήνους της Χαλιβουργίας ή σκαλιστήρης ή οτιδήποτε, μιλάμε για ένα προσωπικό που νοιαζότανε για τη δουλειά του και την ευημερία του, όχι όμως με τη λογική θα μου δώσει κάποιος, αλλά γιατί θέλω δουλειά. Εμείς τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, αυτό που μας ενδιέφερε, φεύγοντας από το πανεπιστήμιο, μας απασχολούσε σοβαρά εμάς, για να καταλάβετε πόσο διαφορετική εποχή ήταν τέτοια, ήταν η ετεροαπασχόληση. Δεν έμπαινε θέμα για ανεργία. Διότι ήταν το ζήτημα νούμερο ένα, να τελειώσει με η ανεργία ολοκληρωτικά.
Αυτό που μας απασχολούσε σαν τηλιόφιτος της οικονομικής σχολής είναι να δουλέψουμε με βάση το πτυχίο. Με καταλαβαίνετε. Να, όχι να δουλεύω εγώ, να παίρνω εγώ, ας πούμε, πώς το να την οικονομική σχολή και να πάω να δουλεύω καρσόνι. Δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν καταστροφή. Και το μαθαίνουν και σχολή. Είναι καταστροφή παραγωγικού δυναμικού. Τεράστια. Η πρώτη η κύρια του ανθρώπινου κεφαλαίου που διάθεσες. Αυτό το πράγμα σε έκανε να ενδιαφέρεσαι για τη χώρα σου. Να ενδιαφέρεσαι για τα πολιτικά πράγματα της χώρας σου. Για τα κοινωνικά πράγματα της χώρας σου. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα γίνεται στροφή και αρχίζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να επιβιώνει χάρη στις επιδοτήσεις, κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεύτερο, δανεικά θα δάμε. Έτσι, όλο αυτό διαμορφώνει αντίστοιχα παρασιτικού τύπου συνείδηση. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι η δουλειά που παράγει το εισόδημα. Η δική μου εξειδίκευση, ο τρόπος που εγώ έχω επενδύσει στη δουλειά μου και στον ίδιο τον εαυτό μου, που με βοηθάει στον εξελιχθώ. Άρα τα κονέ, η διασύνδεση, το ποιος θα πάρει τα λεφτά. Και αυτό παραστικοποιεί όλο το πράγμα. Φυσικά, γιατί δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που εξασφάλιζα ένα εισόδημα, το οποίο δεν ήταν και καταφρόνητο σε εκείνες. Δεν έχει σημασία αν αυτό ήταν προϊόν των τεράστιων ελλειμμάτων που γιγαντώνονταν, παραγωγικών ελλειμμάτων της ελληνικής οικονομίας, που αυτό αναγκαστικά θα σκάγε αυτό το πράγμα. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Με ενδιαφέρει ότι αυτό μπορούσα να το βάλω ενέχειρο στην τράπεζα και να πάρω αυτά τα χρήματα που χρειαζόμουν για να αγοράσω σπίτι, να πάρω αυτοκίνητο και να κάνω αυτό που ήθελα. Δεν με ενδιαφέρει η δουλειά. Να, ο αγαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και κατά κύριο λόγο, έτσι, ιδιαίτερα στον αγαθάριστο σχηματισμό, προσέξτε εδώ την πτώση που δέχεται το 1986. Εδώ ξεκινάει το δράμα της ιστορίας. Γιατί αλλάζουν ποιοτικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί αλλάζουν ποιοτικά. Γιατί αλλάζει ποιοτικά ο χαρακτήρας των επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις μέχρι τότε αφορούσαν επενδύσεις greenfield, που τους λέμε οι οικονομολόγοι. Τι λένε greenfield? Τις επενδύσεις που λέει εγώ πάω και φτιάχνω ένα εργοστάσιο από μηδενική βάση. Το στείνω το εργοστάσιο για να εκμεταλλευτώ την αγορά. Δεν το έχω έτοιμο. Πάω και το στείνω. Από το 86 και μετά, με κορύφωση στη δεκαετία του 90, οι greenfield μετατρέπονται σε επενδύσεις εταιρικού χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, πάω και αγοράζω έτοιμα μερίδια αγοράς. Τι θέλω να κάνω, παίρνω το μεταξά και το αγοράζω το μετά. Και παίρνω έτοιμη επιχείρηση. Δεν με ενδιαφέρει να πάω να στήσω εγώ βιομηχανία καινούρια ή καινούρια επιχείρηση για να μπω στην αγορά. Υπάρχει ποιοτική διαφορά σε επενδύσεις. Μπράβο. Δεν ήταν μόνο ο Παπανδρέου αυτό. Ήταν όλη η οικονομία των υπηρεσιών. Εγκαταλείπουμε την παραγωγή και κάνουμε υπηρεσίες. Βεβαίως, ναι, το επιχείρημα το ότι αυτού του τύπου οικονομία υπηρεσιών τότε ήταν το παραμύθι που πλασαριζόταν από την Αμερική και από την Ευρώπη. Η διαφορά είναι όμως ότι η Αμερική και η Ευρώπη, πρωτίστως η Αμερική, έλεγχε την παραγωγή διαμέσου των πολυεθνικών της σε πλανητικό επίπεδο. Οπότε την οικονομία της είχε τη δυνατότητα να μετατρέψει σε υπηρεσίες που υποστήριζαν τη διεθνοποιημένη βιομηχανική παραγωγή των δικών της εταιριών. Οπότε οι υπηρεσίες ήταν παραγωγικές. Δηλαδή είναι υπηρεσίες σχεδιασμού, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες ανάπτυξης R&D, research and development, τέτοια πράγματα. Σε μια οικονομία που εγκαταλείπει την παραγωγή, τι υπηρεσίες θα κάνεις? Χρηματοπιστωτικές και οίκον ανοχής. Τι άλλο να κάνεις? Δηλαδή, με συγχωρείτε, τι άλλο θα σου κάνει? Είναι και αυτό. Αλλά πρόσεξε όμως να δεις τι υπηρεσίες έχεις από τη στιγμή που χάνεις την παραγωγική υποδομή της οικονομίας σου. Ο τουρισμός αυτός αναπτύσσεται σε θύλακες, εξαρτάται τελείως από την εξωτερική αγορά, άρα αποτελεί πρόβλημα για την οικονομία, εξάγεται περισσότερο συνάλλαγμα από ό,τι εισάγει στην πράξη. Παρά το γεγονός ότι λέει το ισοζύγιο, γιατί οι πληρωμές γίνονται στο εξωτερικό. Δεν γίνονται στο εσωτερικό. Από τη στιγμή που απελευθερώνεται η αγορά, δεν έρχεται ο άλλος να κλείσει τα συμβόλαιά του στην Ελλάδα και να σου αφήσει δολάρια. Κλείνονται στο εξωτερικό και μένουν τα δολάρια στο εξωτερικό. Έτσι μπορεί να εμφανίζεται ότι οι εισροές συναλλάγματος, μάλλον οι εισπράξεις από τον τουρισμό αυξάνουν, αλλά τι μένει εδώ? Δεν μένει τίποτα. Οποιοδήποτε ασχολείται με την τουριστική οικονομία το ξέρει. Όταν πας να κλείνεις συμφωνία με τον tour operator, πάρει και το κλείσεις στο εξωτερικό.
και κρατάς σε εξωτερικό λογαριασμό και μάλιστα έχουν εξαναγκάσει και πολλούς να έχουν, όχι μόνο τους έχουν εξαναγκάσει, ορισμένοι το έχουν κάνει, έχουν φτιάξει offshore εταιρείες και κάνουν τις δουλειές με τις offshore εταιρείες, αφού τις δέχεται η ελληνική φορολογική αρχή. Έτσι, λοιπόν, και κάνουν μια χαρά. Έτσι, λοιπόν, αυξάνουν οι τουριστικές πράξεις, αλλά στο εξωτερικό. Όταν παλιά υπήρχε ο προστατευτισμός, ερχόταν ο tour operator εδώ και σου κλείνε και στα κούμπαγε. Και αυτά τα δολάρια πηγαίναν στην ελληνική τράπεζα και τελικά καταλήγανε στην κεντρική σου τράπεζα. Με το, από το 1994-96 που απελευθερώνεται η αγορά κεφαλαίου. Νομίζω τότε, δεν ήταν μισή μύτη. Μετά το Μάρτιο, βεβαίως. Ναι. Μετά το Μάρτιο. Κύριε Καρτζάκη, από τον τουρισμό που ας πούμε είναι η ατμομηχανή που είναι και πράσινα λόγα. Τι ποσοστό από το. Δηλαδή κάνει τζίρο 20 δις ο τουρισμός. Τι ποσοστό από αυτά τα 20 δις μένει στη χώρα και τι είναι έξω. Το 10% μένει, το 20% έχουμε στοιχεία. Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. Αλλά δεν μπορεί να υπολογίζει, μόνο εκτιμήσει μπορεί να κάνει. Αλλά μπορεί να βγάλει, ας πούμε, συμπέρασμα εάν συγκρίνει τι εισπράξει του τουρισμού. Έτσι, αυτό το εθνικολογιστικό στοιχείο που είναι στο συζύγιο πληρωμών και το βγάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, με το τζίρο που υπάρχει στο λεγόμενο τζίρο στην λιανική εστίασης και ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Ενώ, για παράδειγμα, αυξάνονται οι εισπράξεις, εκεί πέφτει. Δηλαδή, ότι ο τζίρος που κάνει η οικονομία σου σαν τζίρο, πέφτει. Σημαίνει λιγότερο χρήμα από αυτό το εισπρατώμενο που φαίνεται στον οικολογιστικό, μπερνάει μες στην οικονομία και κάνει τζίρο στην αγορά. Πάντως αυτό μπορείς να το πάρεις και αλλιώς, δηλαδή να πεις ότι έχουμε τις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις που είναι σε συγκεκριμένες πόλεις ανά τον χρόνο. Εκεί πέρα πάνε και κλείνουν όλοι οι ξενοδοχειάρχες. Έχουμε τις φορές. Έχουμε ελέγχουν δηλαδή τα αεροδρόμια και τη διοχέτευση των ανθρώπων. Το μόνο πράγμα που έχει ο Έλληνας είναι πάει και δανείζεται χρήματα, χτίζει ένα ξενοδοχείο και εξαρτάται 100% από αυτούς. Τώρα, άμα δεις, ας πούμε, το τι παίρνει στο δωμάτιο, όταν, ας πούμε, παίρνει αυτός το εξωτερικό... Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω εγώ σε αυτή τη βάση. Ναι, δηλαδή. Κοιτάμε τώρα την κατάσταση συνολικά της οικονομίας. Αυτό λέμε το μερίδιο της αγοράς σαν οικονομία. Η οικονομία αυτή τη στιγμή, εξηγούμε το γιατί, έχει στρατηγική επιλογή. Δεν είναι όμως ελληνική οικονομία αυτή, αυτά όμως έτσι θα πρέπει να το δούμε. Εντάξει, αυτό λέμε, ότι δεν υπάρχει τρόπος να επιβιώσει αυτή η οικονομία όπως έχει διαμορφωθεί με τις στρατηγικές επιλογές ένταξης στην ολοκλήρωση, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όχι. Με τίποτα. Τόσο. Όχι. Ακόμα και να πήγαινε να λειτουργούσε τέλεια. Ο τουριστικός τομέας, για να σου αποφέρει, καθαρά πράγμα, για να σου αποφέρει ο τουριστικός τομέας, θα πρέπει ο Έλληνας να έχει διακοπές. Άμα δεν έχει διακοπές ο Έλληνας, κολοκύθια με τη ρίγανη. Θα κάνεις μια τουριστική ανάπτυξη αποκλεισμένη, περιορισμένη δραστικά μόνο σε ορισμένες ροές που συμφέρουν τους tour operators να φέρουν εδώ, τις γρήγορες αρπακτές κουραζιέρες κτλ. Και όλη η βιομηχανική σου υποδομή για τη βιομηχανία, το τουρισμό, γιατί θεωρείται βιομηχανία και σωστό είναι, γιατί ξεκινάει από το ποιος κατασκευάζει τις υποδομές, με ποιες πολιτικές υποστηρίζεται. Για παράδειγμα, συζητούσα σήμερα το πρωί με ένα ραδιόφωνο, με μια τηλεόραση στη Ρόδο, την επικείμενη ανακοίνωση του Ερντογκάν να μηδενίσει τα ΦΠΑ στα παράλια της Τουρκίας. Τι θα σημαίνει αυτό? Πέρα από το τουριστικό προϊόν, το μερίδιο του τουριστικού προϊόντος που θα αυξηθεί τρομακτικά σε βάρος των νησιών, θα αγοραστεί ολόκληρη τουριστική υποδομή μπυρ παρά στα ελληνικά νησιά. Γιατί αυτός που θα έχει, δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση στην Τουρκία. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να έχει την έδρα του εκεί και, όλη την, και στα χέρια του ολόκληρη τουριστική υποδομή στη Ρόδο, στην Κώστε, παντού. Αυτό θα γίνει. Και αυτό είναι μια πολιτική που την κάνει συνειδητά ο άλλος. Δηλαδή, προσπαθώντας να ενισχύει τη δική του θέση σε σχέση με τον ανταγωνιστή του, που είναι η Ελλάδα. Εμείς αντίθετα αυξάνουμε τα ΦΠΑ σε αυτήν την ιστορία και δεν ήταν μόνο το ΦΠΑ, είναι συνολική φορολογική επιβάρυνση. Συν το ότι αφαιρούμε τη δυνατότητα στην τουριστική βιομηχανία
να έχει τουρισμό όλο το χρόνο. Για όλο το χρόνο αυτό σου εξασφαλίσει και μπορεί να σου εξασφαλίσει μόνο αν ο Έλληνας κάνει διακοπές. Γιατί αν ο Έλληνας κάνει διακοπές όλο το χρόνο, που σημαίνει ότι έχει ελεύθερο χρόνο, έχει διαθέσιμο εισόδημα, όλα αυτά τα πράγματα, θα μπορεί στην τουριστική επιχείρηση να χαμηλώσει τις τιμές χωρίς να αναγκαστεί να κάνει υποτίμηση στις υπηρεσίες και στις υποδομές της. Χαμηλώνει γιατί αυξάνει τους τζίρους και άρα παίρνει τα ποσοστά, το κέρδος της, από την αύξηση του τζίρου και όχι από το μονομένο πελάτη που τον κυνηγάει με τον τουφέκι. Και πολύ με βραχιολάκι. Ναι, βεβαίως. Και ταυτόχρονα με προστατευτισμό κρατάς το συναλλαγματικό σου διαθέσιμο εδώ. Γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν? Γιατί πάσχει από συνάλλαγμα. Θέλει συνάλλαγμα πάση θυσία. Να μαζέψει συνάλλαγμα. Λοιπόν, και θα το μαζέψει από αυτούς που μπορεί. Αυτό μας δίνει και μια εικόνα το πώς μπορεί να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια οικονομία σαν την Τουρκία. Έτσι. Την κατάσταση που βρίσκεται στην Ελλάδα. Και δεν λέω γεωπολιτικά, μόνο. Αλλά είναι και, εντάξει, από τη στιγμή που θα σου ελέγξει το βασικό μερίδιο του οικονομικού προϊόντος που παράγεται στο Αιγαίο και δει το εγγύς Αιγαίο στις τουρκικές ακτές, είναι λογικό ότι θα αλλάξει και γεωπολιτικά η κατάσταση. Είναι πολύ απλό. Όταν έκανα βόλτα εγώ στο Εφόλογο, όταν έκανα περιοδία στην ΚΟ τελευταία φορά, έβλεπα όλα τα τουριστικά σκάφη με Τούρκες σημαίες. Και όταν ρώτησα, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι, όλοι οι Τούρκοι επιχειρηματίες? Όχι, μου λέει, Έλληνες είναι, πάνε απέναντι, στείλουν επιχείρηση, παίρνουν ξύλινο σκάφος το οποίο επιδοτείται από την τουρκική κυβέρνηση, δεν πληρώνουν φόρους. Τώρα, μάλιστα και στο τζίρο τους που θα το δηλώνουν απέναντι, δεν πρόκειται να πληρώνουν ΦΠΑ. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, και τα φέρουν και τα αράζουν εδώ. Διότι αν το φέρει σαν τουρκικό καράβι και το αράζει εδώ, δεν πληρώνει στις δέστρες τίποτα. Ενώ αν το έχει με ελληνική σημαία, πληρώνει από πάνω. Είναι πολύ απλό. Ο άλλος πει, έγινε Τούρκος. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί να μην γίνει Τούρκος? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς λύνεται το γεωπολιτικό. Δεν να πει δηλαδή στη μαρίνα του Αλίμου, μένω. Κάθε εκεί πέρα, όσα είναι ξένη σημαία, δεν πληρώνουν? Όχι, δεν ξέρω αν γίνεται στον Άλυμο, γιατί είναι διαφορετικές ιδιοκτησίες. Είναι οι πολιτικές που είναι. Όχι, δεν είναι τα ίδια παντού. Όχι. Επειδή το συζητούσαμε συγκεκριμένα με τις λιμενικές αρχές. Πολιτική είναι προσέλκυσης. Είναι πολιτική προσέλκυσης. Και πάνε να δένουν. Γιατί υποτίθεται ότι αυτά που δένουν εκεί τζιράνουν στην τοπική αγορά. Δηλαδή παίρνουν καύσιμα ή σιγά μην κάνουν. Τίποτα δεν κάνουν. Τα παίρνουν από απέναντι και έρχονται. Είναι τρελή, είναι. Αφού πηγαίνουν οι κόες, δηλαδή απέναντι. Και παίρνουν και κάνουν τη δουλειά τους, γιατί πολύ απλά είναι πολύ πιο φθηνά. Μου λέγει ένας άνθρωπος, έπρεπε να φτιάξω τα δόντια μου. Συνταξιούχος είμαι, 700 ευρώ θέλαγε. Απέναντι που τα φτιάξανε με 300. Πού θα πηγαίνει? Το καραβάκι απέναντι. Έχει ακόμα. Και τα δόντια του. Δεν ξέρω, τελευταία δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι με τα Κινέζικα. Και με τα Κινέζικα τα αγοράζει και είναι μια κρίση, γιατί είναι ένα τάλιρο η τσάντα. Έτσι, αλλά πάνω στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Το τάγερο και βλέπουμε. Αυτό είναι. Μπορούμε να πούμε ότι στον τουρισμό σκέψουμε. Πώς είναι ξένοι ελέγχουν τα πάντα. Το μόνο πράγμα που κάνει ο Έλληνας είναι χρεώνεται για να κάνει την υποδομή και να ελπίζει στο τάγερο του ξένου για να επιζήσει τον πελάτη του. Ναι. Ο ξένος ελέγχει τα πάντα. Το μέλλον, ας πούμε, εντάξει, το ελληνικό τουρισμό μπορούσε να ήταν τώρα να πιέσουμε με το ΕΣΠΑ. Ανθρώπους που έχουν πάρει και δάνεια για να το κάνουν αυτό. Πρέπει να πιέσουμε τον Έλληνα, να τα πάρει δηλαδή η τράπεζα, να γίνει κύριος και κυρίαρχος ο ξένος παράγοντας της ελληνικής τουριστικής οικονομίας. Έτσι, το μόνο που θα ήταν, η κατάληξη θα ήταν να υπάρχουν αυτές όλες οι επενδύσεις σε ελληνικό έδαφος, αλλά να μην ξένες. Δεν ενδιαφέρεται με το μεγάλο επενδυτικό. Δεν ενδιαφέρεται να δεσμευτεί σε πάγια, γιατί τα ξεφορτώνεται δύσκολα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να παίζει με τα μερίδια αγοράς, που μπορεί εύκολα να τα αγοράσει και εύκολα να τα ξεφορτωθεί. Ανάλογα με τις συγκυρίες. Υπάρχουν τους Οι tour operators είναι όπως οι brokers στο χρηματιστήριο. Σου κλείνουν τις δουλειές. Και κερδίζει με τη δουλειά. Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον να πάει να αγοράσει το
Το εργοστάσιο. Ναι, το εργοστάσιο που είναι τα ξενοδοχεία, ιστορίες, να έχει εργασιακές σχέσεις, να κάθεται να διαφορεί. Αυτή η τουροπερέιδος, κατεβάζουν τις λεγόμενες γλουπιέρες, ναι. Σε κάθε ζεσί είναι και πέντε. Γιατί να μπλέξουν, γιατί να μπλέξουν με αγορές υποδομών. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Είναι μεγάλο κόστος, μεγάλο πρόβλημα και στην κατάλληλη κατάσταση όπου αγορά, η συγκυρία αλλάζει στην αγορά, είναι δύσκολοι με πολέμους, με όλα αυτά τα πράγματα ή με οδηγίες, δεν μπορούν εύκολα να τα ξεφορτωθούν και φορτώνουν τις ζημιές. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά όταν έχω να μιλήσω με κάποιον ο οποίος έχει ξέρω εγώ ένα δωμάτιο που έχει 12-15 δωμάτια. Ναι. Ωραία, έχει πάρει δάνειο σου και τι μοιάζει με ένα. Εσύ, τι κρεώνεσαι να τα πάρει γιατί θα σου πάρει τράπεζα. Ναι. Αυτό ισχύει, δηλαδή υπάρχει. Προφανώς υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος όχι γιατί με την τουριστική αγορά. Υπάρχει κίνδυνος γιατί πρώτα και το χρωστάει στην τράπεζα. Και αύριο, αν δεν το χρωστάει τώρα, θα το χρωστάει στην εφορία. Οπότε κάποιος θα το πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αργά ή γρήγορα θα το πάρει κάποιος. Θα είναι κάποιος ξένος όμως. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Εάν το κράτος συσσωρεύσει πάρα πολλά ακίνητα λόγω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι κράτος, είναι ανεξάρτητη αρχή. Αν συσσωρεύσει πολλά κίνητα, τώρα του βγάζει στο σφυρί 1.173.000 φορολογούμενος για οφειλές πάνω από 600 ευρώ. Τους παίρνει με αναγκαστικά μέτρα. Εάν τα πάρει αυτά τα κίνητα, θα είναι ένα τεράστιο αριθμό ακινήτων. Που τι θα κάνει μετά, θα φτιαχτεί μια άλλη ανεξάρτητη αρχή, που θα λέγεται διαχείριση χαρτοφυλακίου και θα τα παίρνει όλα αυτά. Πράγματα διαχειρίζεται όπως έγινε για παράδειγμα. Στην Ιρλανδία, που στήσανε μια bad bank, την είπανε, και τι κάνανε, μάζεψε όλα τα ακίνητα, είτε από τράπεζες, είτε από εφορία, και τα μεταχειρίζεται σαν επενδυτικό προϊόν, σε συνεργασία με την Goldman Sachs. Και ο Κοσμάκης κλαίει. Τους κλείνουν τώρα στα... Ρε παιδί μου, είναι... Κοίταξε ένας κάτι. Είναι πολύ απλό. Όταν, για παράδειγμα, το Δουβλίνο, έτσι, είναι 60% κάτω των αξιών γης του Λονδίνου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επένδυση. Είναι πάρα πολύ κοντά. Έχει τις απαραίτητες υποδομές που περίπου έχει το Λονδίνο και έχει μια τεράστια δυνατότητα να μπορεί να πάει το κεφάλαιο που δεν μπορεί πλέον να επενδυθεί στην αγορά ακινήτων και διαμερισμάτων στο Λονδίνο να πάει στο Δουβλίνο. Και το αξιοποιούν. Γιατί τις ανεβάσει τις τιμές, αλλάζοντας και τις χρήσεις. Το σημαντικό στην αγορά ακινήτων ή διαμερισμάτων ή οτιδήποτε δεν είναι το ακίνητο αυτό καθ' αυτό. Είναι η αξία γης και η χρήση γης. Το δικαίωμα δηλαδή να αλλάζω χρήση στη γη. Αλλά εκεί δεν θα αλλάξει. Ποιος το είπε αυτό. Να αλλάζει η χρήση γης. Δηλαδή, εδώ έχουμε το Παγκράτη που είναι κατά κύριο λόγο πολυκατοικίες. Να το ισοπεδώσω και να το κάνω, ξέρω εγώ, μια τεράστια πισίνα. Όπως γίνεται στις αγγλοσαξονικές χώρες. Υπάρχουν χώρες, όπως για παράδειγμα στη Φλόριντα, έτσι, στις περιοχές, όπου εάν πέσουν οι τιμές των ακινήτων κάτω από ένα ποσοστό, αυτοδίκαια η κοινότητα, που δεν είναι λειτουργεί όπως κοινότητα εδώ, το county δηλαδή, τα παίρνει με αναγκαστική απαλωτρίωση τα σπίτια και τα ανοικοδομεί ολόκληρη την περιοχή. Και μάλιστα με το έτσι γουστάρω, βγάζοντας εκτιμήσεις, πώς το λένε, με μια αναλογιστική μελέτη, κόβει τις αποζημιώσεις και τους πετάει στον δρόμο. Και ας είναι, πώς το λένε, κατοικίες, πώς θα το πούμε, που είναι μονοκατοικίες, αλλά δεν θέλουν να πέσει η γη, το ακίνητο μάλλον, κάτω από ένα συγκεκριμένο, από μια συγκεκριμένη αξία. Γιατί σου λέει, αν πέσει σε αυτή τη γειτονιά, θα είναι ντόμινο συνολικά. Οπότε το κατάνε ψηλά. Και ας κοστίσει αυτό το πράγμα, τη χρεοκοπία και το να πετάνε στον κόσμο στον δρόμο. Δεν τους νοιάζει. Και κάποτε και ευκατάστατους Αμερικανούς. Δεν μιλάμε τώρα για τη φτωχολογιά όπως το Atlantic City ή φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης και του New Jersey. Μιλάμε για περιοχές όπου αναπτύχθηκαν οικιστικά χάρη στη μεσαία τάξη των Αμερικανών. Δηλαδή το όνειρο του Αμερικάνου να πάω στη Φλόριντα, να αγοράσω ένα σπίτι και να τειράξω το υπόλοιπο τη ζωή μου. Όχι, δεν είναι project. Όχι. Καμία σχέση. Τα project είναι υποστηρίζουν τη φτωχολογία. Έτσι. Και το κάνανε ή ο Δήμος ή η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ανάλογα με την περίπτωση.
Τα project είναι πού εγκλωβίζω, δημιουργώ ένα γκέτο να είναι οι συμμορίες εκεί, να μην απασχολούν όλη την πόλη. Εκεί δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για μια τεράστια περιοχή που μπορεί να έχει αποσπαστεί από τη θάλασσα, παράδειγμα, και φτιάχνουν πολυτελείς κατοικίες και τις πουλάνε μετά στον ευκατάστατο Αμερικανό. Στο μέσο ευκατάστατο Αμερικανό. Μπορείς να πεις ότι αυτό το πράγμα γίνεται και με το Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια, να το πω, έκταση της οικονομίας όσον αφορά το θέμα το οικιστικό. Δηλαδή, χτίζονται πάρα πολλά σπίτια και κοίταξε, είναι πολλοί παράγοντες. Το χρήμα που πέφτει συνήθως με την ποσοτική χαλάρωση πηγαίνει κυρίως στις χρηματαγορές και κερδίζουν αυτοί που παίζουν με τις χρηματαγορές. Τώρα, το πού τοποθετούν τα κεφάλαιά τους είναι μια μεγάλη ιστορία, ένα τεράστιο κύκλος. Γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο, η τελευταία έκθεση που έβλεπα ήταν το 1% του πληθυσμού να έχει το 82% των χρηματοπιστωτικών διαθεσίμων του πλανήτη. 1% του 82%. Είναι όμως πρόβλημα αυτό, τουλάχιστον. Εντάξει. Ας μείνουμε όμως σε αυτό, να καταλάβουμε αυτό που λέμε, γιατί έχουμε ξεφύγει τελείως. Δηλαδή, αυτό που λέμε, το γιατί η χώρα δεν πρόκειται να ανακάμψει. Όχι, δεν το έχουμε εντάξει, το καταλάβαμε γιατί. Γιατί δεν είναι ένας μουρλός που το αποφάσισε. Γιατί έγινε μια συγκεκριμένη πολιτική, στρατηγική επιλογή, η χώρα να πάψει να υπάρχει. Γιατί με αυτόν τον πολιτική θα πάψει να υπάρχει. Διότι περιοχές όπως παράδειγμα, δεν μιλάμε για τις πλούσιες περιοχές με συγκριτικά το οικονομικό προϊόν ψηλά, αλλά για φανταστείτε, ας πούμε, τι θα γίνει με την Ήπειρο. Όταν δημοσιονομικά και δανειακά δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί μια περιοχή όπως η Ήπειρος, που είναι η πιο καθυστερημένη περιοχή οικονομικά της Ευρώπης. Είναι επιλογή της Ηπείρου. Αυτό είναι το μοντελάκι που φορέσαν στην Ελλάδα με τις στρατηγικές επιλογές. Άρα η Ήπειρος θα πρέπει να πάει κάπου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάπου θα πρέπει να πάει, που θα πρέπει να συντηρηθεί. Ποιος θα τη συντηρήσει, αφού το ελληνικό κράτος και η ελληνική οικονομία δεν μπορεί. Πού θα πάει, τόσο απλά θα τεθούν τα πράγματα. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη το βλέπουμε ήδη. Όσον αφορά την Ήπειρο, όμως έχεις μια ιδέα. Λες τώρα, έτσι. Φτιάχνεις το μοντέλο με το μυαλό σου, κάποιος θα μπορούσε να το φτιάξει. Ακριβώς πάνω σε αυτό που είπες. Δεν μπορεί να συντηρηθεί το ελληνικό κράτος. Τι θα γίνει αποψήφιση, θα μαζευτούν πάλι άνθρωποι στα κοινωνία. Όσοι βρίσκονται κοντά στα παράλια που έχουν ψωμί, θα προσπαθήσουν να και οι υπόλοιποι, ας πούμε, και θα είναι ένα... Τελειώνουμε άλλωστε. Ό,τι και να δουλέψουν, όπως και να δουλέψουν, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Διότι πολύ απλά, τα στοιχεία δεν είναι εδώ, είναι ίσως μια άλλη διάλεξη. Όταν αυτή τη στιγμή η συνολική απασχόληση, να κάνουμε μια διάλεξη μόνο για την απασχόληση στην Ελλάδα. Να δούμε τι ωραία πράγματα μας κρύβουν. Για πώς διαβάζουμε τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή η απασχόληση στην Ελλάδα, περίπου τα 3 εκατομμύρια απασχολούμενοι, 3 εκατομμύρια έχουν μείνει που απασχολούνται στην Ελλάδα. Έτσι, πρέπει να ζήσουν τα υπόλοιπα 6. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Όταν εγώ δουλεύω, θα πρέπει να ζήσω άλλα 6 άτομα από πίσω μου. Γιατί από τη δική μου δουλειά πρέπει να βγει το εισόδημα για να ζήσω. Γιατί δεν φροντίζει κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι μηχανισμοί αναδιανέμουν το δικό μου εισόδημα. Το κράτος, η φορολογία, τα πάντα όπως λειτουργούν σήμερα, η τράπεζα, αναδιανέμει το δικό μου εισόδημα. Έτσι, εγώ παράγω. Εγώ δουλεύω, εγώ παράγω. Δεν έχει καμία σημασία. Ακόμη χειρότερο για μένα. Εγώ δεν έχω προοπτικές. Και έρχεται η τράπεζα και το κράτος και μου παίρνει και με εκμεταλλεύεται διπλά και τρίδιπλα. Η τράπεζα, μάλιστα, μου παίρνει από το εισόδημα που δεν έχω παράξει ακόμη. Αυτό είναι το ιδιότυπο του χρέους. Μου έχει δεσμεύσει εισόδημα που δεν έχω παράξει ακόμη. Και αυτή είναι η μεγάλη χρεοκοπία της ελληνικής κοινωνίας. Όταν φτάνεις εδώ, δηλαδή, να λες ότι εγώ χρειάζομαι δάνεια 40% επιπλέον του παραγόμενου προϊόντος για να κινηθεί η οικονομία μου, χρειάζομαι δάνεια. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Ποιος να κατέβει κάτω να γάλιψα. Εδώ έχει μια πολύ ωραία, πώς να το πούμε, ένα πολύ ωραίο θεατρικό στο Επικολωνό, ο Άγριος Πόρος, ο οποίος θέλει να πάει να το δει, είναι πολύ ωραία παράσταση. Είναι από τις Άγριος Πόρος λέγεται. Σπόρος.
όπου είναι ένα νεοελληνικό κείμενο, δηλαδή τώρα το έχουν γράψει, τη σημερινή κατάσταση, όπου δείχνει ένα νέο Έλληνα, πρώην εκτροφέα ή και νυν εκτροφέα γουρουνιών, κάπου στην Πελοπόννησο, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να πουλήσει τα γουρούνια του, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τα γουρούνια του, διότι η οικολογική Ευρωπαϊκή Ένωση του είχε απαγορέψει να τα σφάζει. Σφαγεία δεν υπάρχουν. Οπότε τι κάνει, είναι το άγριο αυτό του πώς φάζω γουρούνι, όποιος κατάγεται από χωριό ξέρει πόσο άγριο είναι, έχει αγαναχτίσει ο μέσος Γερμανός με τους άγριους και διεφθαρμένους Έλληνες το πώς φάζουν, πώς άκαρδα σφάζουν τα γουρούνια. Έτσι ξεκινάει το πράγμα και πώς προσπαθεί να ζήσει, κάνοντας μια καντίνα παράνομη σε μια παραλία κοντά στο χωριό του και πουλώντας σουβλάκια και τέτοια από τα γουρούνια του, από τους χείρους του. Έτσι. Και έχει το κυνηγητό της αρκούδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν μπορεί να είναι παράνομος και να πουλάει παράνομα σε τόσο ωραία ακρογιαλιά κτλ. Και λέει, εγώ είμαι άγριος σπόρος, εδώ με ξεριζώνεται, εκεί θα ξαναφυτρώσω, θα φυτρώνω παντού, θα δίνω μάχη, πώς να σου το πω. Και είναι ωραίο από αυτή την άποψη, γιατί δείχνει τη σημερινή κατάσταση του Έλληνα. Αυτός θα πεθάνει. Γιατί το παιδί του θα φύγει στο εξωτερικό για ένα μερουκάμα της κακιάς συμφοράς και αυτός όταν ξεπεράσει καβατζάρει τα 70 του, δεν θα μπορεί να συρθεί και θα παρακαλάει αυτούς που παρακαλάει σήμερα να του δώσουν μια κολοάδια, να είναι νόμιμος με την καντίνα του, γιατί αυτό είναι όλο το περιστατικό, πώς ζητάει από τον αστυνομικό μέχρι τον δήμαρχο, τους φυλάει τα πόδια, να τους δώσουν μια άδεια να βγάζει ένα μεροκάματο. Δεν μιλάμε για τίποτα φοβερό τώρα, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά δεν παίρνει τίποτα. Λοιπόν, όταν φτάσει στο 70 του, θα φυλάει τα πόδια του πολιτευτή για να του δώσουν μια επιδοματική σύνταξη για να μπορέσει να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του με το παιδί του να δουλεύει έξω με ρουκάματο. Αυτή η Ελλάδα πέθανε. Απλά βλέπουμε, πώς θα το πούμε, τις σκηνές του τέλους. Γι' αυτό και λέω εγώ, η Ήπειρος έχει τελειώσει. Γιατί διευθετούν με την Αλβανία εκ νέου τα χωρικά ύδατα της χώρας. Τώρα, με τον κύριο Κοτζιά. Γιατί δεν μπορούν οι Ιταλοί επενδυτές της Αδριατικής, των ενιαίων παραλίων, να έχουν ελληνικά παράλια και αλβανικά παράλια. Και από απέναντι την Κύπρο. Να θυμηθούμε, συγγνώμη, την Κέρκυρα. Να θυμηθούμε. Το 1923 μπουκάρανε οι Ιταλοί και την καταλάβανε. Και χρειάστηκε επέμβαση της κοινωνίας των Ερθών, που δεν τα είχε καλά τότε με το Μουσολίνι, και αποκαταστάθηκε η κάπως ιστορία. Αυτό πάει να ανατραπεί τώρα. Με τις συμφωνίες Κοτζιά Αλβανίας. Γιατί πολύ απλά τα συμφέροντα είναι χοντρά. Αν ψάξετε και τα στοιχεία, τα πολύ ωραία στοιχεία από την Αλβανία, που στην Αλβανία μπορούμε να βρούμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αναλυτικά στοιχεία από ό,τι μπορούμε να βρούμε για την Ελλάδα. Έτσι, γιατί είμαστε χειρότερα από την Μπουκτού εμείς. Λοιπόν, θα δούμε ότι το 30% του επενδυμένου κεφαλαίου στην Αλβανία σήμερα είναι τουρκικό. Είναι η νούμερο ένα χώρα με επενδύσεις αξέ στην Τουρκία. Στην Αλβανία. Και θα έχεις την Τουρκία δια της Αλβανίας και στα βορειά σου σύνορα. Με να διεκδικεί το τουριστικό προϊόν και αυτής της περιοχής. Καταλάβαμε τώρα γιατί σηκώνουν το ζήτημα της παραμυθιάς, των τζάμιδων και τέτοιες ιστορίες για αγρίους. Όχι, είναι πολύ απλό. Η Τουρκία. Θα μπορούσα να φέρω τους πίνακες, αλλά θα μας παίρνουν πάρα πολύ ώρα. Συγκριτικά, το πώς υποβαθμίστηκε η Ελλάδα έναντι των χωρών της εγγύης περιοχής. Δηλαδή, τρεις περιοχές έχουμε. Τα Βαλκάνια, Τουρκία, Αραβικός κόσμος. Εάν δείτε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα συγκριτικά με αυτές τις χώρες, θα δείτε, καταλαβαίνετε τώρα, γιατί είμαστε καρπαζιές πράκτορες. Αυτή τη στιγμή, τι γίνεται. Έχουμε αυτό που έχασε, το μερίδιο που έχασε, πλούτου που έχασε η Ελλάδα, το πήρε κυρίως η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή ο σχηματισμός ακαθάριστου χώρου πώς το λένε, ακαθάριστου σχηματισμός κεφαλαίου στην Ελλάδα, αυτό στην Ελλάδα είναι το 8% του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου της Τουρκίας. Το 8%. Όταν στη δεκαετία του 70 η Ελλάδα ήταν το 250% ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου της Τουρκίας. Σήμερα είναι το 8%. Και συζητάμε για το τι θα γίνει.
Είναι το αυτόν. Γιατί, πότε πέσανε αυτά. Έχω γράψει ένα πολιτικό, πολύ αναλυτικό άθρο, ο οποίος θέλει μπει στο blog μου, έχει 7 διαγράμματα εκεί, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Πώς υποβαθμίστηκε σε σχέση η Ελλάδα με την Τουρκία. Και πότε έγινε. Θα δείτε τις χρονιές. Πώς αλλάζουν οι καμπύλες. Ακριβώς τις εποχές. Εποχές των στρατηγικών επιλογών περί Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί μας πήρε ο διάλογος τον πατέρα. Για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν έκλεινε η Ολυμπιακή, θα υπήρχε ποτέ Turkish Airlines. Όλη η Ανατολή να έρχεται στην Ελλάδα με τις Turkish Airlines. Αυτή τη στιγμή οι πιο ανεπτυγμένες τουριστικές αγορές, ειδικά για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, που είναι η Άπο Ανατολής και κυρίως η Ιαπωνία, έρχεται Κωνσταντινούπολη ή Σμύρνη με την Turkish Airlines και περνάει απέναντι ή με τα καραβάκια ή με άλλες μικρότερες αεροπορικές εταιρείες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όλους τους μακρινούς προορισμούς που είχε η Ολυμπιακή Εταιρεία, τους πήρε η Turkish Airlines και είναι περιφερειακή υπερδύναμη. Γι' αυτό την κλείσαμε άλλωστε. Ήταν στρατηγική επιλογή, όχι μόνο να την οικονομήσουν οι γνωστοί που τα οικονομήσανε. Και αυτός που έχει την Aegean, πώς το λένε εδώ. Λοιπόν, ο Βασιλάκης, πώς το λένε, ο Βασιλάκης, δεν είναι. Λοιπόν, αυτός είναι απλά, πώς να το πούμε, τα πουλάμε όλα, παίρνουμε κι εμείς ένα. Πώς να είναι ο Μαυραγωρίτης στην κατοχή. Οι Γερμανοί τα παίρνανε οι κατακτητές, αλλά οι Μαυραγωρίτες παίρνανε κι αυτοί ένα κομμάτι. Μαυραγωρίτες είναι και οι δικοί μας. Δεν είναι τίποτα περισσότερο Μαυραγωρίτες. Οι παλιοί, αν θέλετε. Μποδοσακαίοι σκαλιστήριδες που συνδέθηκαν με βιομηχανίες, έστω και με ληστρικές συμπεριφορές. Αλλά αυτοί ήταν συνδεδεμένοι με την παραγωγή και τις δομές της ελληνικής οικονομίας. Με το που αλλάζει η κατάσταση και γίνεται στρατηγική επιλογή, αναδεικνύονται στην άρχουσα τάξη, αλλάζουν τα ονόματα που παίζουν στην κορυφή. Και τι είναι αυτοί, στην καλύτερη περίπτωση, κομπραδόροι του κερατά, μεσάζοντες, μαυραγωρίτες με συνείδηση. Και τώρα τι και φτάσαμε στην κορυφή, να μην έχουμε καν κομπραδόρους ή έχουμε εγκληματικά στοιχεία. Τι είναι ο Μαρινάκης, τι είναι ο Σαββίδης, τι είναι όλοι αυτοί. Εγκληματικά στοιχεία. Ο υπόκοσμος στις κορυφές της Ελλάδας. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα σε τέτοιο μέγεθος. Δεν είναι ότι έχουμε τον Ιάρχο που σκότωσε τη γυναίκα του, τουλάχιστον όπως λένε οι δημοσιογράφοι, και τέλος πάντων συνήργησε με κάποιους μαφιόζους. Πάντα έτσι συνέβαινε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το οργανωμένο έγκλημα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε την κάλυψη των πολιτικών και των οικονομικών παραγόντων. Ήταν ένας μηχανισμός αναδιανομής ισχύως εντός της Αμερικανικής κοινωνίας. Έτσι. Αλλά εδώ έχουμε το οργανωμένο έγκλημα στην κυβέρνηση και στην οικονομική διαχείριση. Χώρα να δέχεται έναν τύπο ο οποίος έρχεται από μόνος του και λέει εγώ είμαι δισεκατομμυριούχος και να τον βάζουν μέσα και να αγοράζει τα πάντα. Έχετε ξαναδεί. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδιά, μη συγχωρείτε. Εντάξει, λοιπόν θα τα πούμε. Πάρ' τηλέφωνο, μόλις έχεις νεότερα, έτσι. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχουν γίνει μεγάλες ανατροπές μέσα στη χώρα, ανάλογα με τη δομή και τη θέση που έχει η χώρα. Κύριε Καζαγικό, θα σας ρωτήσω και με τις άλλες, τι γίνεται. Άλλο ένα μεγάλο παραμύθι. Έχουμε σαφτεί καθόλου σε αυτό τι γίνεται. Λοιπόν, κοίτα, η ΑΟΖΕ είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι. Έτσι, που έχει να κάνει με το οικόπεδο. Το οικόπεδο είναι πολύ απλό. Το οικόπεδο το κατέχει άλλος. Από τη στιγμή που εσύ οριοθετείς ΑΟΣ, όταν δεν ελέγξεις το οικόπεδο, οριοθετείς ΑΟΣ, θα την πάρει άλλος. Έτσι γίνεται στην Κύπρο τώρα. Την πήρε η Τουρκία, αφού τη δώσαν στο Ισραήλ. Χαίρομαι πολύ. Δεν τους ανήκει τίποτα. Δεν τους ανήκει τίποτα. Πήγε, κατέβασα πολεμικά τη, λέει, και καθίστε. Έχω και εγώ μερίδιο. Και από τη στιγμή. Δεν έχει τίποτα. Οι συμβάσεις είναι συμβάσεις έρευνας. Δεν είναι γεωπολιτικές συμβάσεις. Σου λέει ο άλλος ότι με τα πολεμικά μου έχω δικαίωμα. Και εφόσον μου λες ότι εδώ είναι δύο κοινότητες, δεν υπάρχει ένα κράτος, είναι δύο κοινότητες. Άρα έχω και εγώ δικαίωμα. Όχι. Άρα έχει δίκιο. Ναι. Και τι είπε ο κύριος Αναστασιάδης, αναγνώρισε τα δικαιώματα της Τουρκία. Το ίδιο βγήκαν και είπαν και οι Ευρωπαίοι. Ναι, βεβαίως, θα πάρετε κι εσείς. Δεν το είπε ο κύριος Τούσκ στη Βάρνα. Τα κατάφερε. Πώς τα κατάφερε, γιατί πολύ απλά υπάρχει συμφωνία στα παρασκήνια με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν είναι τρελό να παραρισκάρει. Γι' αυτό και το ΕΝΗ και η ΕΝΗ πήγε κατά Λιβύη μεριά, μόλις εμφανίστηκαν τα τουρκικά πολεμικά. Ο στόλος ούτε που ενδιαφέρει για Αμερικανικού. Δεν έχει τίποτα. Θα πάει να συζητήσει με τον Ερντογκάν. Με ποιο θα συζητήσει. Δηλαδή αυτή είναι απαραίτητη όμω το 80%. Προφανώς.
Φυσικά, αφού αυτοί έχουν την ισχύ, και με ποιον θα πάνε να κουβεντιάσει. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δηλαδή, με ποιον θα πάνε να κουβεντιάσει. Η όποια έννοι, η όποια Αμερική, το όποιο Ισραήλ. Με ποιον θα κουβεντιάσει. Με τον ισχυρό παράγοντα στην περιοχή ή με τον καρπασιό εισπράκτορα τη περιοχή. Έχουν δώσει 200 εκατομμύρια όταν στο λαϊκό πέρα. Και λοιπόν. Ποιο θα πήρε. Ναι. Δεν τα πήρε ο Λεωφορείο. Ο κύριο Ασανσιάδη. Δεν πρέπει να ξαναβγεί στι εκλογέ. Αυτό που σα λέω ισχύει, δεν ισχύει. Εγώ δεν είμαι. 200 εκατομμύρια είναι κάτι ψίχουλα που πήραν τα πολιτικά κόμματα τη Κύπρου για να μπορέσουν να υπογράψουν τη συνολική παράδοση τη χώρα. Τίποτα. 200 εκατομμύρια, τίποτα. Εντάξει, αυτοί μιλάνε τώρα για 1,5-3 κάτω. Αυτά, μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι, αν το δούμε, είναι όπως το χρηματιστήριο. Μου ερχόντουσαν τότε το 98-99 και μου λέγανε, ξέρεις πόσα έβγαλα σήμερα. Εκατομμύρια. Άμα τα δεις στην τσέπη σου ζεστά και έχεις αγοραστική δυνατότητα, έλα ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτά. Μουσάτα. Όπως αυτά που ακούω από τον κύριο Νίκο Νικιαρό, τον κύριο Φόσκολο και κάποιους άλλους που δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν. Φυσικά. Το παραμύθι, να φάει το παραμύθι ο Έλληνας ότι έχει τρελά, πετρέλαια, ιστορίες, αουδάραβας. Και να φάει το παραμύθι και να δεχτεί αυτή την πολιτική, γιατί είναι πλούσιος. Προσέξτε όμως το, έχει ενδιαφέρον. Ο δανεισμός, ο συνολικός δανεισμός έχει φτάσει στα 500%. Έτσι, τα 500%. Και μας λένε αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, ότι θα βγάλουμε τα τρελά λεφτά από τα πετρέλαια. Μα με τους ρυθμούς που πάει ο δανεισμός. Όχι μόνο θα τα πάρουν όλα, θα τους πληρώνουμε και θα τα πάρουν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Μα γι' αυτό το κάνουμε. Προφανώς. Όποτε και αν τα χρειαστούν. Όποτε και αν. Δεν χρειάζεται. Ναι, θα δούμε. Δεν το περνάνε. Γιατί πρέπει να λύσουν τεχνικά προβλήματα. Αλλά θα το περάσουν. Θα το περάσουν αυτό. Στην Ιταλία που παραγγείλει. Και το 23 περνάει και τον αγωγό. Και το δεύτερο σκέλος. Αυτό θα γίνει σίγουρα, δεν το συζητάμε. Γιατί εντάξει. Γι' αυτό μας έχουν πάει πετάξει. Εγώ δεν είμαι γι' αυτά δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Διότι οι γεωπολιτικές ανατροπές είναι σε ημερήσια ένταξη. Σχεδιάζαν 8 μεγάλους διεθνείς αγωγούς, δημιουργείται ένας μόνο. Και ο δεύτερος είναι στα σκαριά. Δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Λοιπόν, 8 σχεδιάζανε στην αρχή. Λοιπόν, θέλω να πω, δεν είναι τρελοί, δεν είναι μαλάκες, δεν είναι σαν τους δικούς μας κυβερνώντες. Αυτοί παίζουν σε όλα τα μπλο και με εναλλακτικά σενάρια που ούτε μας φαντάζει το μυαλό. Γιατί πολύ απλά ο καλύτερος τρόπος για να παίξεις είναι να ελέγχεις και τις δύο ομάδες και το γήπεδο και την εξέδρα. Μόνο τότε παίζεις καλά. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να παίζουν μόνο με ένα καλώδιο. Παίζουν με 40.000 πράγματα. Αν δεν τους κάτσει το καλώδιο, θέλουν να δουν πώς θα φτιάξουν το λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη. Αν δεν τους καθίσει το λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη, θα δουν πώς θα το φτιάξουν τα νησιά. Έχουν 40.000 εναλλακτικά σενάρια. Γιατί το βασικό είναι ότι εδώ αυτός ο τόπος να είναι buffer zone. Δηλαδή μια νεκρή ζώνη. Ζώνη όπου γίνονται δουλειές. Είτε στρατιωτικοπολιτικά, είτε οικονομικοπολιτικά. Αυτοί είμαστε. Επανερχόμαστε δηλαδή στην κατάσταση από όπου αγωνίστηκε με αίμα και με νύχια και με δόντια ο ελληνικός λαός να μας βγάλει στο 19ο αιώνα. Και αυτό είναι αυτό που είναι στο δεύτερο σκέλος που είναι μια αντιπολέμηση. Δηλαδή τώρα αυτοί αγωνίζονται, πολεμάνε την Ελλάδα με απόφερο σκοπά την κάνουν βαθμό. Ναι, γιατί η κρίση αυτή, στην κρίση την οποία που μπήκαμε μετά το 2008, στην παγκόσμια κρίση, αναδεικνύεται ξανά ως το δίκαιο της κυριαρχίας, δηλαδή της κατάκτησης. Δηλαδή, νικητής θα είναι αυτός που θα κερδίζει περισσότερα εδάφη, τα οποία θα τα εντάσει σε έναν ενιαίο χώρο οικονομικής, πολιτικής, στρατιωτικής εκμετάλλευσης. Αυτό το παιχνίδι παίζεται. Για να μπορεί να το κάνει αυτό, διεξάγει πολέμους. Πολέμους όλων των ειδών και όλα τα χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό το δούμε σε άλλη. Και δηλαδή, αυτή η Ελλάδα είναι το θύμα. Ναι, ενός ιδιαίτερου πολέμου. Το λένε τα στρατιωτικά επιτελεία των ΗΠΑ, το λένε υβριδικό πόλεμο. Ναι, ναι. Παλιότερα το λέγανε ασύμετρο, ναι. Σήμερα τον έχουν ονομάσει και πολιτικό πόλεμο, όχι civil war, έτσι, πολιτικό, political war. Αυτό όμως γίνεται επειδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα κουφάρι που
ναι. Και το ξεσκίζουν. Δηλαδή, αυτό είναι οικονομικά. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι εδώ πρέπει να καταργηθεί η έννοια της κυριαρχίας. Είναι αυτό που έλεγε ο Μπαρόζο το 2014. Η έννοια της κυριαρχίας θα πρέπει παραδοσιακά. Αν θέλετε, η παγκόσμια οικονομία πώς λειτουργόταν, με σύγκρουση για τα ζητήματα της κυριαρχίας. Οι δυνατοί θέλουν να αποσπάσουν η κυριαρχία από τους αδυνάτους, έτσι, και μέσα από αυτό να τους εκμεταλλευτούν. Σωστά. Αυτή τη φορά πρέπει η κυριαρχία να περάσει στις αγορές. Απευθείας, όχι με διαμεσολάβηση του κράτους ή του όποιου ισχυρού κράτους. Παλιά είχαμε τις μεγάλες συμπεριελιστικές δυνάμεις, απεικιοκρατικές δυνάμεις, όπου διεκδικούσαν και πέραν την κυριαρχία από τους αδύναμους. Σωστά. Τώρα σβήνει η κυριαρχία. Περνάει σε απρόσωπες, όπως έλεγε ο Μπαρόζο, καταστάσεις. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, φυσικά. Δεν είναι η κινητήρια δύναμη, είναι οι αγορές. Η κινητήρια δύναμη είναι οι αγορές. Είναι αυτά που δείξαμε. Δηλαδή και ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, οι απειλές με την Τουρκία. Τι έχει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν απέναντι σε μια Ελλάδα που έκανε στρατηγική επιλογή. Έτσι, να γίνει απόφυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο Ερντογκάν ή άκουσα τάξη της Τουρκίας, είπε το εξής, εγώ θα παίξω το ίδιο παιχνίδι. Πώς όμως μπορεί, δηλαδή θέλετε, είναι και λεπτό αυτό το σημείο, γιατί πολλές φορές μιλάς και με κάποιο, μιλάω με την πώς είναι δυνατόν ο Ερντογκάν να δηλαδή αυτή η τάση του είναι εξής ότι ο Ερντογκάν αντιτίθεται στην παγκόσμια κυριαρχία των αγορών και θα μας σώσει. Όχι. Μέσα στις αγορές είναι, μέσα στις αγορές, ολόκληρη η οικονομική άνοδος των χρόνων του Ερντογκάν στηρίχτηκε στην εισρωή και ξένου κεφαλαίου. Τα στοιχεία τα έχω δημοσιεύσει, μπορεί να τα δεις εκεί. Εκτείναξη. Μόνο που το 2015 και μετά υπάρχει μια στροφή. Υπάρχει αποχώρηση του κεφαλαίου από την Τουρκία. Έχει σοβαρό πρόβλημα η Τουρκία. Μια οικονομία που στηρίζει το ξένο κεφάλαιο, από τη στιγμή που το ξένο κεφάλαιο αποχωρεί, έχει δύο επιλογές. Τότε η Τουρκία. Ή να μετατραπεί σε μια οικονομία ευκαιρίας για το κεφάλαιο. Δεν το θέλει αυτό ο Ερντογκάν, γιατί θα χάσει την εξουσία η άρουσα τάξη με τον τρόπο που το είχε διαμορφώσει μέχρι τώρα. Αυτή η κεμαλική άρουσα τάξη θα χάσει τα προνόμια και η κεμαλική άρχουσα τάξη δεν ήταν η ελληνική άρχουσα τάξη. Η κεμαλική κατόρθωσε να τα βάλει και να γυρίσει σε βάρος της το διαμελισμό της χώρας της. Η Ελλάδα δεν το κατόρθωσε ποτέ αυτό. Δεν είχε ποτέ εθνικούς ηγέτες που να κάνουν αυτό που έκανε ο Κεμάλ για την Τουρκία και μετά να διαμορφώσει αυτό το κράτος με έναν απολυταρχικό τρόπο, απόλυτα απολυταρχικό τρόπο, στο να μην εξελιχθεί. Έτσι. Δεν είναι νησίδα, απλά προσπαθεί να υπερασπιστεί κυριαρχικά δικαιώματα της δικής του άρχουσα τάξης σε βάρος από τις επίδεσεις που γίνεται από τις αγορές. Θέλει να ρευστοποιηθεί, οι παγκόσμιες αγορές θέλουν την Τουρκία να ρευστοποιηθεί. Όπως θέλει, πρέπει να ρευστοποιηθεί η Ρωσία, πρέπει να ρευστοποιηθεί και η Κίνα. Εκεί υπερασπίζεται η άρχουσα τάξη τα δικά της δικαιώματα. Δεν ξέρω τι συνειδητοποιούν. Δεν ξέρω πού το συνειδητοποιούν ή όχι. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή, όπως και το Ισραήλ, έχουν το υψηλότερο δείχτη φτώχειας στον ΟΣΑ. Πρώτα το Ισραήλ, μετά η Τουρκία έρχεται. Το υψηλότερο δείχτη φτώχειας. Μιλάμε, η ανέχεια είναι χωρίς προηγούμενο. Όχι, έχει μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας από ό,τι είχε η Ελλάδα. Ακριβώς. Μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, λέμε. Δεν μιλάμε. Εξαρτώμενη χώρα είναι κι αυτή. Η εξάρτηση είναι, έχω κεφάλαια από το εξωτερικό. Μπορώ να πατήσω γερά. Δεν έχω κεφάλαια, την πάτσα. Και τι κάνει τώρα ο Ερντογκάν, κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, βοηθάει να προσελκυστεί κεφάλαιο ή αν δεν έρθει από το εξωτερικό κεφάλαιο, να υπάρξουν δικές του επιχειρήσεις ή δραστηριότητες που να μπορούν να πάρουν μερίδια αγοράς από τις γύρω χώρες ή από τις γύρω περιοχές και σε αυτό τους δίνει τσάμπα χρήμα, βέρτα κουβέρτα. Και μπορεί και το κάνει. Έφτιαξε μια ανώτατο οικονομικό συμβούλιο, όπου όταν πας εκεί και καταθέσεις μια επιχειρηματική πρόταση, σου λέει πάρ' τα κεφάλαια και πήγαινε. Αρκεί να τηρεί τις προϋποθέσεις που έχει αυτός. Δηλαδή, πας να πάρεις μερίδια αγοράς από γειτονικές χώρες. Άμα είναι, ενισχύεσαι.
και ενισχύεσαι στο σύνολο των κεφαλαίων χωρίς να είναι δάνεια αυτό. Και το δεύτερο που είναι αυτές οι πολιτικές που λέμε στις παραμεθόριες και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι να αποκτήσεις μια στρατιωτική ισχύ που είναι απαραίτητη για τους Αμερικανούς στην ευρύτερη περιοχή. Να μπορεί να παίξει δηλαδή το δίπολο Ισραήλ-Τουρκίας. Όχι σε αντιπαράθεση, αλλά συμπληρωματικά. Αυτό ενδιαφέρει τις... Πάρα πολύ. Διότι δεν μπορούν να έχουν το Ισραήλ ως μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην περιοχή. Άρα... Πρέπει να παίζει κάποιος με το αραβικό στοιχείο. Ποιος παίζει αυτή τη στιγμή? Κανένας. Πήγε να παίξει, η Αίγυπτος χρηματοδοτούσαν σαν τρελή, οι Αιγύπτιοι ξεσηκώθηκαν, τα κάνανε λαμπόγιαλο. Τώρα ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Ερντογκάν. Γι' αυτό του κάνουν τεμενάδες, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να ελέγξουν και την κατάσταση μέσα. Άρα είναι δίκαιο η Τουρκία όταν λένε υποχρεωτικά ότι εμείς θα επιζήσουμε και ότι εμείς θα υπερκράσουμε. Η ιστορία δείχνει ότι τέτοιου είδους μάχες καταλήγουν σε ολοκαύτωμα των χωρών που αντιστέκονται. Γιατί στα πλαίσια του ίδιου συστήματος, έτσι, δεν μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορείς να παίξεις, ας πούμε, απέναντι στις ηγεμονικές δυνάμεις αυτού του κόσμου το ίδιο παιχνίδι σε περιφερειακό επίπεδο. Θα σε ποδοπατήσουν. Αργά ή γρήγορα θα το κάνουν αυτό. Και το έχουν αποδείξει οι παγκόσμιοι πόλεμοι, αλλά και οι πόλεμοι που ήταν του 19ου αιώνα. Τα ισοπαίδωσαν. Οι Βρετανοί δεν ήταν τόσο ισχυροί όσο ήταν ο Τσάρος τα 1815, αλλά κερδίσαν το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί είχαν ηγεμονικές μορφές καπιταλισμού, να το πούμε έτσι. Συγκεντρώσεις κεφαλαίου τρομακτικές. Αυτές λοιπόν μπόρεσαν και πήραν το πάνω κεφάλι στον ανταγωνισμό αυτό με την Τσαρική Ρωσία. Παρά τη δύναμη που είχε και το εκτόπισμα που είχε στην. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Το ζήτημα είναι ότι θα πάρει ένα χρονικό διάστημα. Το πώς θα γίνει και τι αντιθέσεις θα πυροδοτήσει αυτό. Και το πώς θα ξυπνήσει λαούς ή κινήματα ή οτιδήποτε που θα βάλουν το ζήτημα για κάθεστα, παιδιά. Εμείς δεν χρειαζόμαστε ούτε το ξένο κεφάλαιο, ούτε σε αυτές τις τράπεζες, ούτε αυτές τις πιστωτικές αγορές, τίποτα από όλα αυτά. Εμείς χρειαζόμαστε δουλειά. Άρα, την τράπεζα τη θέλουμε σαν διαμεσολάβηση σε κεφαλαιοϊκό επίπεδο. Το χρήμα το θέλουμε για να μπορεί να κινηθεί η οικονομία και τελειώσαμε εκεί. Από εκεί και πέρα να δουλεύουν όλοι. Αν αυτό το πράγμα, η επιλογή δηλαδή. Η στρατηγική επιλογή που συζητήθηκε μετά στο Μεσοπόλεμο. Στο Μεσοπόλεμο, ποια ήταν η μεγάλη στρατηγική επιλογή, το δίλημα που υπήρξε στον παγκόσμιο καταλυσμό. Από τη μία ήταν η λογική που έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, τυφλές δυνάμεις προσφάσεις και κίνησης και διαμορφώνεται ανάλογα η κατάσταση. Και από την άλλη μεριά λέγανε, όχι, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Γκρεμίζει το σύμπαν. Πρέπει να μπει το κράτος και να διαμορφώσει το ζήτημα της ενεργού ζήτησης. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ενεργό ζήτησης. Δεν είναι ανθρώπινο πρόσωπο και κολοκύθι. Γιατί αυτή η επιλογή και οι δύο επιλογές, έτσι, είχαν διαφορετικές εκδοχές. Η επιλογή η δεύτερη γέννησε τον ναζισμό και τον φασισμό, αλλά γέννησε και το λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία. Έχει να κάνει με το ποιες κοινωνικές δυνάμεις παίρνουν το πάνω χέρι και πού το θέλουν να το πάνε. Έτσι. Δεν υπάρχει καλύτερο εγχειρίδιο χρηματοοικονομικής σήμερα. Έτσι, από τον τραπεζίτη Σάχτ. Ο Σάχτ ήταν ο επικεφαλής της τράπεζας της Reichsbank που έκανε την περίφημη στροφή στην νομισματική στην Γερμανία του 1929, έσβησε τον υπερπληθωρισμό και βοήθησε την άνοδο του Χίτλερ. Γιατί σταθεροποίησε τα πράγματα και αποτέλεσε τον μετά και τον κεντρικό τραπεζίτη του Χίτλερ. Τι έλεγε όμως, το απλό που το λέγαν όλοι οι οικονομολόγοι από την εποχή του Άντα Σμιθ, ότι ρε παιδιά, η πηγή του πλούτου δεν είναι το χρήμα, αλλά η δουλειά, η ζωντανή εργασία. Άρα και το χρήμα να υποστηρίζει τη ζωντανή εργασία. Τώρα, αν εσύ φτιάξεις μια οικονομία στρατιωτικού τύπου, όπου την οικονομία τη βλέπεις σαν στρατώνες, όπου βάζεις τη ζωντανή εργασία να δουλέψει όλα, να σου παράγει κανόνια, τάγκς και οτιδήποτε, να πλακώσει όλη την Ευρώπη, αυτό έχει να κάνει με την ταξική επιλογή χρήσης αυτού όλου του δόγματος. Με καταλαβαίνεις. Από την άλλη μεριά υπήρχε η λογική του λαϊκού μετώπου, η ανθέτηση της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμη περισσότερο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Το χρήμα αποτελεί για μένα ενδιάμεσο να αποκαταστήσω ταξικές ισορροπίες και σχέσεις μέσα στην κοινωνία μου, προκειμένου να την ανοικοδομήσω εκ βάθρων. Όχι, έχουν τεθεί ήδη. Αυτά δεν δίνονται
Έτσι. Γίνονται έτσι. Τα τελειώματα μας, δύο χρονάκια. Δεν είναι. Είναι πολύ απλό. Αυτά που θα ζήσει ο πλανήτης. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες. Δεν θα μοιάζουν σε τίποτα με το Μεσοπόλεμο. Θα είναι πολύ χειρότερα. Και αυτή τη φορά υπάρχουν 65 χώρες αυτή τη στιγμή, στις 184 που είναι επίσημα. Έτσι, επίσημα και ανεπίσημα, γιατί υπάρχουν και ορισμένες που δεν είναι μέλη του ΟΗΕ. 184-189 είναι. 65 χώρες του πλανήτη, που είναι περίπου το 11 με 12, νομίζω το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού, που φλέγονται αυτή τη στιγμή. Είναι μονίμως σε πόλεμο τα τελευταία 20 χρόνια. 65 χώρες. Αυτό δεν ξανασυνέβη ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ στον πλανήτη τέτοια περίοδος που μονίμως να φλέγεται μια. Και δεν είναι μόνο σε μια περιοχή, ανάλογα με το που οι απειλοκράτες την ισοπαίδωναν για να μπουκάρουν μέσα και να την εκμεταλλευτούν. Αφρική. Βουλιάξτε την. Εδώ έχουμε Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική. Τα πάντα. Γίνεται χαμός. Και ταυτόχρονα προσπαθούν να διατηρήσουν σαν θύλακες ομαλότητας και ειρήνης, ορισμένες περιοχές. Πώς θα κάνεις αυτό, με την υποβάθμιση που δέχεται η κοινωνία, με την αποσύνθεση που δέχεται. Και όλα αυτά, ας πούμε, από αυτούς που λένε, supranational. Transnational λέγονται. Transnational. Στα αγγλικά, ναι. Αυτή είναι δηλαδή, αυτή είναι η εκπόρευση. Όχι, αυτή είναι μια μορφή της υπερσυγκέντρωσης. Οι άλλες μορφές είναι οι λεγόμενοι μεγάλοι χρηματιστές, οι μεγάλες χρηματιστικές περιουσίες. Όλο αυτό είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα. Μην σκέφτεσαι ότι μόνο είναι επιχείρημα. Αυτό είναι μια συζήτηση. Τι σημαίνει συγκέντρωση και υπερσυγκέντρωση του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο δεν εκφράζεται μόνο από μια επιχείρημα, μόνο με την επιχειρηματική του μορφή. Αλλά πρώτη και κύρια το πώς συγκεντρώνει το κεφάλαιο με τη μορφή εμπορεύματος. Εκεί κρίνεται το θέμα. Όχι, καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Μπερδεύεις. Έχει πέσει αμερικάνικο κεφάλαιο μέσα. Άλλο αυτό. Πάντα προσπαθούν να βρουν. Πάντα προσπαθούν να βρουν. Αλλά αν δεις ένα διάγραμμα το πού ήταν οι συγκεντρώσεις κεφαλαίου μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πού βρέθηκαν παραμονές του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, θα τρελαθείς. Έχασαν περίπου τα 60% της μεγάλης κεφαλαιοποίησής τους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ναι. Τι. Υπάρχει κάποιος άλλος? Εγώ θα αναρωτήσω. Μισό. Και αυτό που λέγατε για την εργασία, από την κλίνη περίτραπα, το 80% του πίνακα που δείξατε για την κατανομή του πλούτου, το high income, είναι 80%. Φυσικά. Είναι, δηλαδή, η απόδειξη για αυτό που λέτε. Και μια ερώτηση. Σε πρακτικούς όρους, για να ξαναγυρίσουμε λίγο. Η οικονομία της Τουρκίας, πρακτικούς όρους, είναι στρατηγική στρατηγική. Τα όρια έχει. Ήδη παρεμβαίνουν. Δεν έχει να κάνει με το περίοδο της αυτονομίας ή όχι. Εδώ μιλάμε για μια αναμέτρηση. Που γίνεται αναμέτρηση και στο εσωτερικό της Τουρκίας και στο την Τουρκία. Γίνεται μια αναμέτρηση. Η βαθμή ελευθερίας έχει να κάνει με το πόσο σου βγαίνει εσένα. Κάνεις επιλογές οι οποίες δοκιμάζονται στην πράξη. Και μέχρι πού σε πάει. Και μέχρι πού και αυτό τι οικοδομεί για να μπορέσει να σε προχωρήσει παραπέρα. Αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο διαφορετικοί τύποι καπιταλισμού, να το πούμε έτσι. Ένας καπιταλισμός που θέλει να διατηρήσει τις εθνικές βάσεις εσωτερικής του συσσόρευσης για τα δικά του, για τα συμφέροντα της δικής του ολιγαρχίας, έτσι, και ένας καπιταλισμός ο οποίος πλέον έχει καταργήσει τα σύνορα. Οι λογικές έχουν πάει, κάποτε έλεγε, το εμπόριο ακολουθεί τη σημαία. Αυτό είναι το σύνθημα της αγγλικής αποικιοκρατίας. Πήγαινε η σημαία, δηλαδή ο στρατός μπροστά. Ισοπαίδωνε και μετά ακολούθησε το εμπόριο. Ο Ναπολέοντας εφάρμοσε μια καινούργια τακτική. Μπροστά πηγαίνει η σημαία και πίσω έρχεται ο τραπεζίτης. Δηλαδή, στον Grand Armée του Ναπολέοντα, που σάρωνε ολόκληρη την Ευρώπη, ακολουθούσε ένας δεύτερος Grand Armée από πίσω, που ήταν οι κερδοσκόποι, τυχοδιώκτες και τραπεζίτες. Δεν κάνει βιομήχανη, δεν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει. Το εμπόριο, ήθελαν να εκμεταλλευτούν την κατοχή. Αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο μοντελάκια που προτάθηκαν στην Ευρώπη ιστορικά. Λοιπόν, αυτό τώρα τι γίνεται. Έχει πλέον ενσωματωθεί σε ένα πράγμα. Δεν χρειάζονται τους στρατούς να το κάνουν αυτό. Μπορούν να πάνε πρώτα αυτοί.
για να το κάνουν. Οι τραπεζίτες, οι τοκοδιώτες και οι κερδοσκόποι. Στο βαθμό που μια οικονομία εξαρτάται από τις διεθνείς κεφαλαγορές. Αν δεν εξαρτάται, τότε την έχουν βάψει μέχρι αηδίας, γιατί τους μένει μόνο ο πόλεμος. Στρατός, παραδοσιακή είμαι. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Διότι απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, ο πόλεμος σήμερα είναι δύσκολη ιστορία. Γιατί είναι δύσκολη ιστορία? Το πρώτο είναι γιατί χάνει, δεν χάνει, αν θέλεις, η παγκόσμια διακυβέρνηση, το σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, χάνει τις νομοποιητικές του αρχές. Πρέπει να φαίνεται ότι το κάνει νομίμως. Έτσι, απέναντι σε κακούς, αυτό εκεί που είναι χαρακτηρισμένοι, πώς τον εννοεί, με κάποιο τρόπο. Έτσι. Το δεύτερο είναι ακριβή η ιστορία. Οι πόλεμοι όπου αναμετρώνται οργανωμένα κράτη. Είναι ακριβή ιστορία. Παράδειγμα. Έστειλε 105 πυράβλους Tomahawk στη Συρία τώρα ο Τραμπ μαζί με τους συμμάχους του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, κατερρύφθησαν οι 75. Εντάξει. Φαντάσου τώρα, δεν είχαμε 100 Tomahawk που στείχαμε, δεν απάντησαν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί είπαν ότι πέρασαν όλοι. Μα ναι, ρε παιδί μου, αν πέρασαν όλοι, τις φωτογραφίες που μου δείχνεις ότι χτυπήθηκε ένα εργοστάσιο στο Όμς, κοντά στο Όμς, αν είχαν πέσει εκεί πέρα 25 Tomahawk, έτσι, λίγο ακόμη θα πιάνανε εκείνα. Από την τρύπα που θα δημιουργούσαν, δηλαδή, κουφό. Λοιπόν, γι' αυτό και περισσότερο όλοι οι αναλυτές παγκόσμια, οι σοβαροί αναλυτές τουλάχιστον, παίρνουν στα σοβαρά αυτό που λένε οι Ρώσοι, ότι δεν πέρασαν. Για φαντάσου λοιπόν να είχαμε 105 F-35 που κάνανε έφοδο εξόρμηση στην Συρία και αναχαιτίζονταν τα 75. Βάλε κάτω ότι το κάθε F-35, η κατασκευή του μόνο, είναι περίπου στα 130 με 150 εκατομμύρια δολάρια. Χώρια οπλισμός, χώρια υποστήριξη, χώρια οπλισμός. Είναι πανάκριβη ιστορία για να τη συντηρήσει ακόμη και μια οικονομία του επίπεδου των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα τώρα που οι πόλεμοι των Αμερικανών υποστηρίζονται από τι? Από ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και από ένα τεράστιο εξωτερικό έλλειμμα. Όλα αυτά τα ελλείμματα που υπάρχουν είναι στρατηγική επιλογή των Αμερικανών. Με αυτόν τον τρόπο η Αμερική έχει βάλει το παγκόσμιο σύστημα να χρηματοδοτεί τους δικούς της πολέμους και το δικό της επεκτατισμό. Αυτή είναι η επιλογή των ελλημάτων και του χρέους. Γιατί αυτό συμβαίνει? Γιατί πολύ απλά το 85% των διεθνών αποθεματικών εργασιών που γίνονται παγκόσμια γίνονται σε δολάρια. Αυτή σου πουλάει χαρτάκι και εσύ το αγοράζεις στην ονομαστική του αξία. Αλλά το αγοράζεις με υπηρεσίες και προϊόντα δικά σου. Δεν τα αγοράζεις. Δηλαδή τα αγοράζεις με αποτελέσματα και παραγωγή της ζωντανής εργασίας. Άρα τι κάνει? Με αυτό το κολόχαρτο μπορεί και εκμεταλλεύεται τη ζωντανή εργασία ενός τεράστιου κομματιού της παγκόσμιας οικονομίας προς όφελός της. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να κάνει αυτούς τους πολέμους που βγάλανε τώρα τελευταία, ότι στο 1995-96 μέχρι το 2016 χαθήκανε με βάση τις επίσημες αποτιμήσεις των επιθεωρητών τα 24 τρισεκατομμύρια δολάρια. Χαθήκανε. Είναι δαπάνες μη βεβαιωμένες. Πού τα βρήκανε τα λεφτά αυτά? Είναι δυνατόν? Πού τα βρήκανε? Πού δημιουργείται αυτό? Να γιατί η απειλή που λέει η Κίνα ότι εγώ θα βάλω το δικό μου να παίξει ρόλο ανάντια το δολάριο είναι πολύ πιο ισχυρή από το στρατό της Κίνας. Θα δούμε, θα το δούμε πώς θα είναι. Λοιπόν, αυτά.